Αποκρίσεις πνευματικού καθαρτισμού. Συνομιλία για την ακρίβεια της πίστεως και την προσωπική μας ζωή. Και παρουσιάζει ο πρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Καλησπέρα σας. Είμαστε απόψε στη γνωστή πια εκπομπή μας «Ερωταποκρίσεις πνευματικού καταρτισμού» και όπως είχαμε υποσχεθεί την προηγουμένη Παρασκευή, από σήμερα και για όσες Παρασκευές χρειαστούν θα συζητήσουμε το μεγάλο μυστήριο του γάμου. Ίσως συνειδητοποιούμε κατά καιρούς πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι ο γάμος και πόσα πολλά δεινά επισορεύει η κακή χρήση της συζυγίας, αλλά ίσως σχεδόν ποτέ δεν έχουμε γνωρίσει στο βάθος ποιος είναι ο σκοπός του γάμου ο πραγματικός, για ποιο λόγο ο Θεός παρέδωσε αυτό το μεγάλο μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, στη ζωή των ανθρώπων, και γι' αυτό βεβαίως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε κάποια καλή προοπτική και λύση στο καθημερινό αδιέξοδο. Η εικόνα αυτών των ημερών που παρουσιάζουν οι κεντρικοί δρόμοι των Αθηνών με πολλούς αναρχικούς, με πρόσωπα τα οποία δεν γνωρίζουν ούτε τι γυρεύουν, ούτε πώς θα το βρουν αυτό που γυρεύουν, νομίζω κάνει ακόμη πιο επίκαιρο το μεγάλο θέμα του γάμου. Γιατί αυτά τα παιδιά δεν βγήκαν τυχαία, δεν βγήκαν από τα λάχανα, αλλά βγήκαν από κάποιες οικογένειες που δεν εγνώριζαν να τους δώσουν το νόημα της ζωής. Έχει τόσο πολύ το κακό κορυφωθεί και γενικευθεί, ώστε ολόκληρη η χώρα μας έχει μεταβληθεί σε μία σύγχρονη οικογένεια. Η αντιμετώπιση που κάνει το κράτος στα παιδιά αυτά, τα οποία δεν ξέρουν τι γυρεύουν, που είναι γνωστοί με τον χαρακτηρισμό αναρχική, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι συνισταμένοι των ελληνικών οικογενειών αυτή τη στιγμή εκφράζεται και στη δημόσια ζωή μας. Και για να γίνω σαφέστερος, όπως δεν μπορούν οι γονείς να επιβληθούν στα παιδιά τους μέσα στο σπίτι, γιατί δεν μπορούν να επιβληθούν πρώτα στον εαυτό τους ο καθένας, ο πατέρας και η μητέρα στον εαυτό τους, και στη συνέχεια δεν μπορούν να επιβληθούν στα παιδιά τους, έτσι
δεν μπορεί να επιβληθεί και η πολιτεία στους υπηκόους, στα παιδιά τα οποία έχει αναλάβει να διαπαιδαγωγήσει, να χειραγωγεί και να αναχαιτίζει. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το φαινόμενο της αναρχίας δεν εμφανίζεται μόνο στην πατρίδα μας, εμφανίζεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, από τη μια άκρη της γης έως την άλλη. Τώρα τελευταία βέβαια έχει φτάσει και στην πατρίδα μας, γιατί αρχίζουμε να ενστερνιζόμαστε στην πλειοψηφία μας τον τρόπο ζωής που ζουν τα άλλα έθνη, εκείνα που δεν έχουν γνωρίσει την ακρίβεια της πίστεως, την Ορθοδοξία. Έχουμε χρέος να σκύψουμε στην διδασκαλία της Εκκλησίας και με φόβο Θεού και εμείς σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε με τις φτωχικές μας δυνάμεις να βοηθήσουμε ώστε όλοι μαζί όχι μόνο να προβληματιστούμε αλλά και να φρονηματιστούμε από το πνεύμα της Εκκλησίας και τη διδασκαλία της Εκκλησίας και τη χειραγωγία του Θεού, ώστε και να επιλύσουμε τα εθνικά μας θέματα, τα οικογενειακά μας θέματα και τα προσωπικά μας θέματα, τα οποία όλα συνοψίζονται στην σωτηρία της ψυχής μας, στην έβρεση του αληθινού προορισμού μας, δηλαδή που είναι η ένωσή μας με τον εαυτό μας και κατά συνέπεια η ένωσή μας με το Θεό. Επειδή το θέμα είναι πολύ σπουδαίο και σοβαρό, όπως είχαμε πει και την προηγουμένη Παρασκευή, έχουμε σήμερα στο στούντιο ακροατάς, άνδρες και γυναίκες, ώστε μαζί με όσους από τους ακροατάς επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς να συζητήσουμε συστηματικότερα και καλύτερα το μεγάλο αυτό θέμα. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα, τα οποία γνωρίζετε και από άλλες εκπομπές μέσω των οποίων γίνεται η επικοινωνία μας. Αυτά είναι τα 722 68 68, 722 88 95, 722 70 07, 722 65 14 και 722 95 52. Οι ύμνοι που θα ακούτε κατά τη διάρκεια της εκπομπής είναι οι ύμνοι τους οποίους ψάλλει η Εκκλησία μας κατά την τέλεση του Ιερού Μυστηρίου του Γάμου.
για την καλύτερη μεθόδευση της συζητήσεως στο μεγάλο θέμα του γάμου, θα προχωρούμε με βάση το αποστολικό ανάγνωσμα που είναι από την προσεφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, το οποίο διαβάζεται κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου. Αυτό το ανάγνωσμα είναι η σπονδυλική στήλη, εκφράζει δηλαδή όλο το νόημα του μεγάλου μυστηρίου, όσο βέβαια νόημα μπορούμε εμείς με τις μικρές μας δυνάμεις να εννοήσουμε. Γιατί, όπως όλα τα της πίστεώς μας, δεν εκφράζονται με λόγια, δεν διατυπώνονται με λόγια, αλλά βιώνονται ή μάλλον τα αποκαλύπτει ο Θεός στις ψυχές των ανθρώπων που θέλουν το καλό, θέλουν τον καθαρισμό τους, θέλουν το φωτισμό. Υπάρχει ήδη ένα τηλεφώνημα και θα θέλαμε να ακούσουμε μήπως ο ακροατής μας έχει κάτι να πει στα εισαγωγικά, αλλιώς να προχωρήσουμε στην διαπραγμάτευση του θέματός μας διαβάζοντας την αρχή του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα Πατέρα. Καλησπέρα σας, ο Κύριος. Ήθελα να σας ρωτήσω εάν επιτρέπεται κατά την Εκκλησία ο δεύτερος γάμος ή αν θεωρείται ο άνθρωπος που θα ξαναπαντρευτεί μοιχευόμενος, είτε σαν ελεύθερη σχέση είτε γενωμένο ακόμη και του γάμου. Ναι, επιτρέπεται και ο δεύτερος και ο τρίτος γάμος. Κατά παραχώρηση της Εκκλησίας, και επειδή πρέπει να προηγηθούν πολλά, δηλαδή πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για τον γάμο, για την τέλεση του πρώτου γάμου. Μάλιστα. Που είναι το κατεξοχήν μυστήριο. Μάλιστα. Θα μας συγχωρήσετε να το αναβάλουμε για λίγο το ερώτημά σας. Ναι. Διότι η απάντηση θα πέσει στο κενό. Μια σύντομη απάντηση πάντως, ναι, είναι ότι η Εκκλησία μας, μάλιστα, κατά παραχώρηση επιτρέπει, ναι, και το δεύτερο και τον τρίτο. Κατά παραχώρηση. Αλλά όταν θα φτάσουμε στο σημείο εκείνο. Εάν κανένας συνάψει ερωτικό δεσμό με άνθρωπο που ακόμη δεν έχει διαδίγιο. Αυτή είναι μοιχεία. Αυτό θεωρείται μοιχεία. Όχι, θεωρείται, είναι. Είναι. Ναι. Εάν αυτό το εξομολογηθεί και μετά παντρευτεί το άτομο αυτό, εξακολουθεί να παραμένει μοιχεία. Δεν επιτρέπεται να παντρευτεί το πρόσωπο αυτό. Το πρόσωπο, με άλλο πρόσωπο, εάν εξομολογηθεί. Με άλλο, ναι, με το ίδιο όχι. Γιατί έχει διαπραχθεί το αμάρτημα της μοιχείας. Δεν μπορεί η σχέση με ένα πρόσωπο που έχει διαβάλει τη σχέση ανθρώπου με Θεό, η σχέση αυτή να τελεσφορήσει. Ναι, το πρόσωπο αυτό όμως δεν έχει γίνει αιτία για το χωρισμό. Ήταν η διάσταση, ας πούμε, 3 χρόνια. Δεν έχει σημασία αυτό. Η λύση του γάμου γίνεται από την Εκκλησία. Πρέπει να λυθεί και μετά. Βεβαίως, να... βεβαίως. Συγχωρείτε. Αλλά θα πούμε πάρα πολλά στο θέμα αυτό. Στο θέμα, Να μην επεκταθούμε τώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε διαβάζοντας το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Αδελφοί, ευχαριστείτε πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Η Εκκλησία μας, αρχίζοντας να διδάσκει για το μέγα αυτό μυστήριο, μας προσανατολίζει σωστά, όπως μας προσανατολίζει πάντοτε και γενικά για όλη μας την πνευματική ζωή. Καλούμεθα λοιπόν να ευχαριστούμε πάντοτε υπερπάντων. Ο αγώνας μας που καλούμεθα να κάνουμε και μέσα στο γάμο δεν είναι κάτι το απλό. Δεν είναι κάτι το τυχαίο. Δεν είναι κάτι το ευχάριστο, όπως εμείς έχουμε γνωρίσει και έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε τα ευχάριστα. Ευχάριστο εμείς συνηθίζουμε να λέμε αυτό που μας βολεύει, αυτό που δεν μας δυσκολεύει, αυτό που δεν μας αναγκάζει να ξεφύγουμε από τις συνήθειές μας, αυτό τέλος που δεν μας καλεί να αλλάξουμε το χαρακτήρα μας. Ευχάριστο όμως είναι αυτό το οποίο ορίζει ο Θεός. Και αυτό το οποίο ορίζει ο Θεός, έστω κι αν μας στενοχωρεί, έστω κι αν μας βασανίζει, έστω κι αν μας τυραννάει, τελικά είναι εκείνο το οποίο θα ευχαριστήσει τα βάθη της υπάρξεώς μας. Καλούμεθα λοιπόν από τον Άγιο Απόστολο Παύλο να ευχαριστούμε πάντοτε υπερπάντων. Πριν μας μιλήσει
για τη σχέση που πρέπει να έχει ο άνδρας προς τη γυναίκα του και η γυναίκα προς τον άνδρα της, μας καλεί να κάνουμε έναν αγώνα με ευχαρίστηση και με ευχαριστία προς το Θεό. Και δεν μπορεί να νοηθεί αγώνας με ευχαρίστηση και με ευχαριστία προς το Θεό εάν ο αγώνας αυτός δεν είναι γνωστός στον άνθρωπο, εάν ο άνθρωπος δεν ξέρει πού πρέπει να βαδίσει, εάν βαδίζει κουτουρού, εάν βαδίζει στα τυφλά, τότε πράγματι μπορεί στην αρχή να χαίρεται, αλλά στη συνέχεια θα γίνει μια αφόρητη τυραννία αυτός ο αγώνας, θα γίνει μια αιτία και πηγή γονγκισμών, οπότε πλέον ο άνθρωπος ήδη έχει αρχίσει να εκτρέπεται και θα εκτραπεί από τον τελικό προορισμό του. Καλούμεθα λοιπόν να γνωρίσουμε τον αγώνα, όχι να πηγαίνουμε στα τυφλά. Και μόνο όταν γνωρίσουμε τον αγώνα, τότε ο γάμος μας δεν θα είναι της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη, αλλά θα είναι συνεχής και αδιάκοπη ευχαριστία. Με ένα λόγο, το μυστήριο του γάμου, η σχέση των ανθρώπων μέσα στο γάμο, έχει σαν κέντρο αφετηρία και πηγή αγιασμού και φωτισμού και ενισχύσεως το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και γι' αυτό θα δούμε και στη συνέχεια πώς ο Άγιος Απόστολος Παύλος συνδέει το μυστήριο της ενώσεως του ανδρός και της γυναικός με το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Για να τα πούμε τα πράγματα πιο απλά, δεν είναι δυνατόν να σταθεί ένας γάμος εάν ο γάμος αυτός δεν έχει πηγή το Χριστό, τροφή το Χριστό. Δεν είναι δυνατόν να πιστέψει κανείς ότι ένας γάμος μπορεί να σταθεί χωρίς να έχει θεμέλια αλλά και οικοδομή το Χριστό. Εάν άνθρωποι οι οποίοι είναι στηριγμένοι στο Χριστό και προσπαθούν θυσιάζοντας καθημερινά τον εαυτό τους να φτάσουν εκεί που καλεί ο Χριστός και έχουν τόσες δυσκολίες, τόσους αγώνες κάνουν, τόσες φορές αισθάνονται ότι δεν έχουν δυνάμεις να προχωρήσουν, πόσο μάλλον είναι αδύνατον να σταθεί ένας γάμος ο οποίος είναι στηριγμένος επάνω στην άμμο, επάνω στα διάφορα ύδατα της ακρασίας, των παθών, της επάρσεως. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη βάση, ένα θεμέλιο, διότι εάν ο άνθρωπος δεν μάθει τον αγώνα που έχει να κάνει και να τον κάνει αυτόν ευχάριστα, τότε πλέον αρχίζουν τα πρώτα προβλήματα, διότι ο γάμος είναι μια υποταγή του ενός προς τον άλλον. Γι' αυτό λοιπόν ο άνθρωπος που θα οδηγηθεί στο γάμο πρέπει να έχει συνηθίσει να υποτάσσεται στο Χριστό και στην Εκκλησία. Αυτό ορίζει σαφώς, διδάσκει και προτρέπει η φράση «υποτασσόμενη αλλήλης εν φόβο Χριστού». Πριν προχωρήσει στην συγκεκριμένη υπακοή που πρέπει να κάνει η γυναίκα στον άνδρα, θα δούμε εκεί για ποιο λόγο όλα αυτά παραγγέλει ο Άγιος Απόστολος, καλεί όλους τους ανθρώπους να συνηθίσουν την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα στο γάμο τους τα έχουν αυτά κυρίως γιατί δεν έχουν μάθει να υπακούουν στο Θεό και στην Εκκλησία. Ο γάμος απλώς είναι μια αφορμή. Εκεί βγαίνουν οι αρρώστιες μας στη φόρα, βγαίνουν στην επιφάνεια. Και αντί να δούμε το πρόβλημα στη ρίζα του, συνήθως ρίχνουμε ο ένας τα βάρη στον άλλον. Αρχή λοιπόν, για να τοποθετηθούμε σωστά στο μεγάλο μυστήριο του γάμου, είναι
η υπακοή μας στην Εκκλησία, η υπακοή μας με φόβο Θεού στο Χριστό και στην Εκκλησία, η συμμόρφωση στις εντολές του Θεού και η ανάληψη του αγώνα με ευχαριστία, με διάθεση ευχάριστη, να θελήσουμε να αποτινάξουμε όλα τα πάθη και λατώματά μας και να συμμορφωθούμε προς τον τρόπο που ορίζει ο Θεός. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα της ζωντανής εκπομπής μας είναι τα 722-68-68, 722-88-95, 722-70-07, 722-65-14 και 722-95-52. Ήδη, παρότι είπαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ στο στούντιο, και άνδρες εκπρόσωποι του ανδρικού φύλου και του γυναικείου, δώσαμε την προτεραιότητα και ακούστηκε πρώτα τηλεφώνημα, διότι κατεξοχήν η εκπομπή μας γίνεται μέσω τηλεφώνων. Τώρα όμως υπάρχουν και ερωτήματα εδώ μέσα στο στούντιο και γι' αυτό θα δώσουμε το λόγο. Ορίστε, υπάρχει αρχή μας να μην λέμε ονόματα, δεν χρειάζονται τα ονόματα, τα πράγματα μας ενδιαφέρουν, η διδασκαλία της Εκκλησίας. Ορίστε. Ήθελα να ρωτήσω, Πάτερ Βασίλη, σχετικά με την υποταγή. Όταν ακούμε τη λέξη υποταγή, αισθανόμαστε πολλές φορές ότι είναι μια υποδούλωση. Δηλαδή, τι σημαίνει να υποτάσσουμε εγώ σε όλους τους ανθρώπους, μόνο σε αυτά τα θέματα που όταν είναι κάποιο θέμα που έρχεται ενάντια στην πίστη μου, εκεί βεβαίως δεν θα υποταχθώ. Αλλά όταν είναι, ας πούμε, άλλα θέματα, που μου λέει ο ένας κάνε αυτό, κάνε το άλλο, πρέπει σε όλους τους ανθρώπους να λέω ναι σε όλα, δηλαδή να υποτάσσουμε σε όλους τους ανθρώπους για να είμαι μέσα σε αυτό το που είπατε πρωτήτερα. Ναι. Τι εννοείται με υποταγή? Τι εννοεί η Εκκλησία δηλαδή? Τι εννοεί η Εκκλησία ακριβώς? Ο Απόστολος Παύλος είναι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Λέει υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Εάν έλεγε υποτασσόμενοι αλλήλεις, τότε θα είχαμε προβλήματα. Mm-hmm. Τώρα όμως λέει υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού, που σημαίνει εδώ κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το εν φόβο Χριστού σημαίνει να είναι κρατώμεν πάντων των παθών. Σημαίνει ο άνθρωπος να προσπαθεί συνέχεια να κρατεί στα πάθη του. Δεν σημαίνει υποτάσσομαι στον άλλον, γίνομαι καρπαζωής πράκτορας, γίνομαι θύμα. Ο χριστιανός δεν γίνεται ποτέ θύμα. Γιατί η έννοια του θύματος είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική. Γίνεται θύμα αυτός που αισθάνεται θύμα. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι εντάσσεται και μέσα στο μυστήριο του γάμου.
Μάλιστα. Το θέμα θύμα εντός εισαγωγικών, ναι, που βασανίζει πολλούς ανθρώπους, ναι, ιδίως τις γυναίκες που έχουν την τάση να αισθάνονται θύματα. Ναι. Δεν τις αδικούμε, απλώς εντοπίζουμε τα προβλήματα εκεί που υπάρχουν. Δεν κάνουμε εδώ ένα δικαστήριο. Mm-hmm. Εδώ θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται, με φόβο Θεού, όπως είπαμε, να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα και να ωφεληθούμε όλοι. Μάλιστα. Αλλά ξέρετε, έχουμε προτεραιότητες πολλές φορές. Δηλαδή, καθημερινώς έχουμε επαφές με ανθρώπους. Και έχουμε, πρέπει να ή να λέμε, ας πούμε, ναι στους άλλους ανθρώπους ή να λέμε όχι σε πολλά πράγματα. Αυτό το πράγμα μας απασχολεί όλη μέρα. Και πολλές φορές, όταν λέμε όχι, αισθανόμαστε και μια ενοχή. Μήπως θα έπρεπε να πω ναι, διότι συνέχεια πρέπει να ή να λες ναι ή να λες όχι σε πολλά πράγματα, κατά την πάροδο της ημέρας. Σε αυτό το πράγμα έχουμε, νομίζω, δυσκολία, ναι, πολλοί από εμάς. Ναι. Αυτό βέβαια δεν λύνεται με μία απάντηση, γιατί μια ζωή ολόκληρη θα μας απασχολεί. Ναι. Και όπως είπαμε, αυτό που ορίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι υποταγή σημαίνει να κρατώ ή να κρατώμεν πάντων των παθών, να είμαστε κύριοι στα πάθη μας. Καταλαβαίνουμε ότι για να μπορέσει αυτό να γίνει σωστά, δηλαδή να κάνουμε υπακοή εκεί που πρέπει και όταν πρέπει, ή μάλλον να εκδηλώνουμε σωστά την υπακοή μας. Mm. Γιατί υπακοή σημαίνει και άρνηση. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν σημαίνει υπακοή πάντοτε να κάνω αυτό που μου λέει ο άλλος. Mm-hmm. Και η άρνηση είναι υπακοή μέσα στην ευρύτερη έννοια της μοναδικής υπακοής, που είναι υπακοή στο θέλημα του Θεού. Αλλά όταν κάνεις όμως άρνηση, να ξέρεις γιατί την έκανες. Ακριβώς. Γιατί θα αισθανθείς ενοχή. Ακριβώς. Όταν αρνείσαι, να μην αρνείσαι επειδή ο άλλος άνθρωπος σου ζητάει κάτι και αυτό έρχεται σε σύγκρουση με τα δικά σου τα πάθη. Mm-hmm. Αλλά αρνείσαι κάτι, γιατί αυτό θα σε βγάλει από το Θεό, θα σου χαλάσει τη σχέση σου με το Θεό. Μάλιστα. Έχει μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό η πίστη μας είναι μια διαρκή σκηνοβασία. Mm-hmm. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το ορίζει σαφέστατα. Ορθοδοξίνεστι το αείς σκηνοβατήν. Mm-hmm. Ο Ορθόδοξος πρέπει πάντοτε να έχει την αίσθηση ότι βαδίζει πάνω σε ένα σκηνή. Και είτε πέσει δεξιά στις φανερές, αριστερά στις φανερές αμαρτίες, είτε δεξιά στις λεπτεπίλεπτες και λεγόμενες πνευματικές αμαρτίες, θα σκοτωθεί. Μάλιστα. Είναι θανάσιμες και οι δύο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα θέματα ανοίγουν, κλείνουν και πάλι ανοίγουν. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό να περιορίσουμε. Μάλιστα. Ορίστε. Νομίζω ότι το αδύνατο σημείο που ίσως έχουμε πολλοί χριστιανοί είναι ότι μπορεί να έχουμε μια υπακοή στην Εκκλησία, όπως είπατε πιο πριν, στο πνευματικό μας, αλλά μέσα στο σπίτι να μην μπορούμε να δείξουμε αυτή την υπακοή. Αυτό είναι κάποιο είδος υποκρισίας, ας το πούμε, κάποιο είδος ίσως πνευματικής αδυναμίας. Όχι, αλλά συνήθως το σπίτι έχει κανείς προηγούμενα. Έχει ανατραφεί σε ένα περιβάλλον από μωρό, έχει διαμορφωθεί κάποια εντύπωση στους οικείους του για αυτόν, και αυτό είναι ένα μεγάλο σφάλμα των γονέων. Όσοι είμαστε γονείς πρέπει να προβληματιστούμε πολύ σε αυτό. Δηλαδή να μην χαρακτηρίζουμε τα παιδιά μας με τις κατά καιρού συμπεριφορές τους. Να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι πάντοτε μπορεί να γίνουν καινούργοι. Πάντοτε μπορεί να είναι νέοι. Νέοι όχι στην ηλικία, αλλά στην ποιότητα. Να είναι πάντοτε αυτοί που θέλει ο Θεός. Αρκεί να το θελήσω. Τα παιδιά λοιπόν συνήθως ζουν μέσα στο περιβάλλον από μωρά, αναπτύσσονται, διαμορφώνουν οι γονείς τους κάποιες ιδέες και απόψεις για αυτά, τους βάζουν κάποιες ετικέτες. Είμαστε πολύ εύκολοι στις ετικέτες. Και οι γονείς πολλές φορές παραξενεύονται να δουν κάποια αλλαγή στο παιδί τους. Τόσο πολύ που πολλά παιδιά ντρέπονται να δείξουν αυτή την αλλαγή τους. Και υποκρίνονται στο σπίτι ότι δεν έχουν αλλάξει, ενώ έχουν βρει άλλο προορισμό. Λοιπόν, είναι βασικό σφάλμα αυτό των γονέων.
Πρέπει να το προσέξουν και βέβαια αυτό μεταδίδεται από τους γονείς στα παιδιά τους, οι οποίοι όταν, τα οποία παιδιά όταν θα γίνουν και αυτά γονείς θα εκδηλώνουν το ίδιο στα δικά τους τα παιδιά. Αυτό λοιπόν διδάσκει η Εκκλησία και αυτό πρέπει να βιώσει και ο γάμος των χριστιανών, ότι δεν βάζει ετικέτες στους ανθρώπους. Μπορεί χθες να είναι κανείς ασεβής, σήμερα να είναι ευσεβής. Χτες να ήταν άσωτος, σήμερα να σωθεί. Είναι θεμελιώδες αυτό. Ορίστε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω γιατί συνδέει ο Απόστολος Παύλος την ευχαριστία με την υποταγή. Δηλαδή, επειδή σήμερα στις ημέρες μας είναι πολύ δύσκολο να είμαστε, να έχουμε ευχαριστία και να είμαστε ευχαριστημένοι, παρόλο που έχουμε τα πάντα. Οι περισσότεροι άνθρωποι στη ζωή μας από μικροί δεν έχουμε γνωρίσει ελλείψεις. Και παρόλα αυτά είμαστε δύσκολοι. Μας είναι δύσκολο να είμαστε ευχαριστημένοι. Και θέλω να ρωτήσω μήπως συνδέεται η ευχαριστία με την υποταγή, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ευχαριστηθεί μόνο όταν εξουθενωθεί. Πολύ εξουθενωθεί βέβαια είναι μια δύσκολη λέξη, αλλά μήπως όταν ο άνθρωπος φτάσει στο όριό του, τότε πια μπορεί να ευχαριστήσει το Θεό και τότε μπορεί να υποταχθεί πράγματι και στον άλλο άνθρωπο και μπορεί να βρεθεί αυτή η σχέση μεταξύ της ευχαριστίας και της υποταγής που λέει ο Απόστολος Παύλος. Να το πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος. Mm. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι «Καν τον λόγον μη ειδείς ευχαρίστη, τούτο γάρεστη ευχαριστία». Και αν ακόμη δεν γνωρίζεις το λόγο για τον οποίο πρέπει να ευχαριστείς το Θεό για αυτό που σου δίδει, που σου φαίνεται δυσάρεστο βέβαια, γιατί στα ευχάριστα πετάμε από τη χαρά μας και περνάμε σε άλλες υπερβολές. Αλλά σε αυτό που δεν φαίνεται ευχάριστο, αλλά το δίνει ο Θεός, ευχαρίστη, λέει ο Άγιος Ιωάννης, τούτο γαρεστεί ευχαριστία, και αν ακόμη δεν ξέρεις γιατί. Και ευχαριστία εδώ ταυτίζεται με την ταπείνωση. Πώς μπορείς να ευχαριστήσεις για κάτι που δεν ξέρεις, εάν δεν είσαι ταπεινός? Εμείς θέλουμε όλα να τα καταλαβαίνουμε εγκεφαλικά. Είπαμε στην αρχή ότι η Εκκλησία μας καλεί στη γνώση. Δεν πάμε στα κουτουρού. Αλλά αυτή η γνώση δεν είναι εγκεφαλική. Δεν σημαίνει ότι πάντοτε ο άνθρωπος γνωρίζει τα πάντα. Αλλά τότε είναι σπουδαίος ο άνθρωπος που ξέρει ότι έχει όρια. Όσο σπουδαίος και αν είναι ο άνθρωπος, πρέπει να ξέρει ότι έχει όρια. Και εφόσον έχει όρια, πρέπει αυτά τα όρια να τα σεβαστεί από τη μια μεριά και να θελήσει όμως να τα ξεπεράσει με τη χάρη του Θεού. Ορίστε. Θα μπορούσαμε δηλαδή, ύστερα από όσα υπόθησαν, να παρομοιάσουμε το γάμο, την οικογενειακή ζωή, με ένα θυσιαστήριο πάνω στον οποίο η οικογένεια, όλα τα μέλη προσφέρουν θυσίαν ενέσεως στο Θεό, το ίδιο θέλημά τους, την ταπείνωση, τα πάθη τους, σύμφωνα δηλαδή, με την ρήση του Παύλου ότι για την επαλήθευση της σχέσης του Χριστού μετά της Εκκλησίας, δηλαδή την μυστηριακή είναι ακριβώς η φύνη του γάμου. Είναι δηλαδή το σπίτι, εκκλησία, μικρά. Μικρά. Είναι ένα μικρό μοναστηράκι. Μάλιστα. Που έχει τον ηγούμενό του και έχει και όλα τα μέλη εκείνα που κατεργάζονται όλοι μαζί τη σωτηρία τους. Είναι μια κυψέλη που κατεργάζεται το θέλημα του Θεού. Μάλιστα. Και πρέπει να ζει σύμφωνα με το πρότυπο του κοινοβίου η εκκλησία, το σπίτι. Μάλιστα. Η οικογένεια. Αν ξεφυλίσουμε βιβλία που τα έχουμε αφήσει και έχουν πιάσει σκόνες, βιβλία όπως είναι οι διατάξεις του Μεγάλου Βασιλείου που ορίζουν εκεί πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κοινόβιο, θα δούμε ότι
Δεν υπάρχει ωραιότερο για μια οικογένεια από τον εφαρμόζει, βέβαια τηρουμένων των αναλογιών, όχι με την ακρίβεια που τηρούνται αυτά στα μοναστήρια. Δεν υπάρχει ωραιότερο και τερπνότερο από το να τηρείται οι τάξεις που ορίζει ο Μέγας Βασίλης εκεί, δηλαδή η Εκκλησία μας. Τη σχέση των προσώπων, το σεβασμό του ενός προς τον άλλον, τα όρια που δεν συγχαίονται, την υπακοή, την πειθαρχία, του να μην έχει σημασία το α ή το β, να θεωρείται το ένα διακόνημα να θεωρείται ανώτερο και σπουδαιότερο από το άλλο, γιατί υποφέρουμε και σε αυτό και πρέπει να πούμε μερικά λόγια και προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Πολλές φορές φθονούμε τον άλλον γιατί θεωρούμε σπουδαία ορισμένα διακονήματα. Ναι. Και επειδή τα έχει ο άλλος, θέλουμε να συκοφαντήσουμε τον άλλον, να εξωστρακίσουμε τον άλλον για να πάρουμε εμείς το διακόνημά του. Πράγματι. Γνωρίζοντας κανείς όμως την Εκκλησία, βλέπει ότι δεν είναι σπουδαία τα διακονήματα, αλλά καλείται να γίνει σπουδαίος ο άνθρωπος. Μάλιστα. Γιατί εκείνος που κυνηγάει τα διακονήματα και τα αξιώματα φανερώνει περίτρανα ότι δεν έχει τίποτα μέσα του. Γι' αυτό όλοι οι σπουδαίοι άνδρες, οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όχι μόνο δεν επεδίωκαν αξιώματα, αλλά έτρεχαν και τρέποντος ευφυγή όταν τους τα προσέφεραν. Μάλιστα. Και εμείς κάνουμε πολέμους και χύνονται αίματα, ποταμοί αιμάτων, για να περιφρουρήσουμε τα αξιώματά μας. Πάντοτε βέβαια ευχαριστιακά πρέπει να γίνονται. Μάλιστα. Όλα αυτά. Μάλιστα. Με φόβο Θεού. Προχωρεί η εκπομπή μας, επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας: 722-68-68, 722-88-95, 722-70-07, 722-65-14 και 722-95-52. Ήδη ακούσατε ότι έχουμε και ακροατάς μέσα στο στούντιο, είπαν, έθεσαν τα ερωτήματά τους και έγιναν διευκρινήσεις και προχωρούμε νομίζω στο θέμα μας. Γι' αυτό είναι ώρα να ακούσουμε και άλλους ακροατάς μέσω τηλεφώνου. Ορίστε, ναι. Σας ακούμε. Πάτε την ευχή σας, καλησπέρα. Την ευχή του Χριστού, καλησπέρα σας. Εγώ θέλω λίγο να συνδέσω τα πράγματα με την αγάπη, με τον έρωτα στο γάμο, που για μένα τουλάχιστον από προσωπικό μου βίωμα ήταν ένα πάθος τυφλό.
Γιατί όπως όλοι οι άνθρωποι, μη έχοντας επίγνωση των πράξεών μας, έτσι, μάλλον αυτογνωσία, δηλαδή μια βαθύτερη γνώση του εγώ μας, με την αγάπη, με την αυθυπέρβαση, όπως λένε αυτή η περίεργη ορθόδοξη, δηλαδή με αυτό το δόσιμο, το δόσιμο χωρίς τέλος του εαυτού μας προς τον άλλο, χάνουμε τελείως τον εαυτό μας, το πρόσωπο, και γίνεται προσωπείο. Γίνεται ένα πράγμα σαν, ξέρω, ενστερνιζόμαστε τα πάθη του άλλου, τις ελλείψεις του, τις αδυναμίες του, και οδεύουμε κι εμείς σε ένα εντελώς κολάσιμο βίωμα. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς είναι δυνατόν, γιατί ο έρωτας είναι κάτι που μπορεί κανείς να το προετοιμάσει, να πει τώρα είμαι έτοιμος να ερωτευτώ, είμαι σε μια, μπορώ να σας πω, ερωτεύσιμη προδιάθεση, βρήκα ένα σωστό άνθρωπο και από εδώ και μπρος κάνω ένα σπιτλικό και προχωράω να κάνω παιδιά και να ζήσω έτσι όμορφα και ταπεινά και να έχω και μια αγάπη ευχαριστιακή προς το Θεό. Δηλαδή να έχω σαν γνώμονα την αγάπη προς τον Χριστό μέσα στο σπίτι μου. Όταν εγώ δεν ξέρω τον εαυτό μου στην αρχή, όταν εγώ ακόμη δεν ξέρω ποια είμαι, όταν εγώ χάνω το πρόσωπό μου συνεχώς. Μα γι' αυτό ακριβώς διαβάζοντας την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που διαβάζει η Εκκλησία μας κατά την τέλεση του μυστήριου του γάμου, ήδη νομίζω ετέθησαν οι προϋποθέσεις. Γιατί βεβαίως το θέμα του έρωτος είναι στην ημερεσία διάταξη, συζητείται από πολλούς και οπωσδήποτε θα το συζητήσουμε. Είναι μέσα στα πλαίσια του θέματός μας. Αλλά ήδη με την εισαγωγή και την τοποθέτηση του θέματος που έγινε, δεν βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα. Δηλαδή αυτό που είπατε κι εσείς, ότι τι σημαίνει αυθυπέρβαση, να υπερβώ τον εαυτό μου. Ναι, θα τον δεχτούμε αυτό τον όρο, αλλά ποιον εαυτό μου να υπερβώ? Ακριβώς. Η Εκκλησία δεν μιλάει για αυθυπέρβαση, μιλάει για απόρριψη, για απέκδυση του παλαιού εαυτού μας. Δεν υπερβαίνεις κάτι που είναι άχρηστο, το πετάς. Ή το μεταμορφώνεις όπως... Το μεταμορφώνει ο Θεός. Μάλιστα. Και δεν μεταμορφώνει το άχρηστο ο Θεός. Μάλιστα. Μεταμορφώνει αυτό το οποίο έδωσε. Ή μάλλον θεραπεύει αυτό το οποίο έδωσε και εμείς κακοποιήσαμε. Ο όρος λοιπόν υπέρβαση, μια και θέσατε αυτό το θέμα, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεν είναι ρεαλιστικός. Μπορεί να είναι ποιητικός, αλλά δεν είναι ρεαλιστικός ο όρος. Υπερβαίνω τι? Υπερβαίνω τον εαυτό μου? Και πού πάω? Στον άλλον? Μα η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, είπε ο Χριστός. Δεν είναι μια έκσταση η πίστη μας. Έκσταση είναι για τους αρχαίους Έλληνες, για τους φιλοσόφους που τρέχανε. Δεν γνωρίζανε ότι ο Θεός αποκαλύπτεται εντός του ανθρώπου. Και αυτό είναι και μια πλήρης απάντηση στην αυθυπέρβαση, γιατί συχνά αναφέρουν για παράδειγμα τον Σικελιανό και την Άννα Σικελιανού, αυτή την σχέση που είχαν, ή ξέρω ακόμη και τους Τρουβαδούρους, μέσα από την ιστορία των Τριστάνο, την Ιζόρδη. Σας είπα, όλα αυτά μπορεί να έχουν για την λογοτεχνία κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά για έναν άνθρωπο που θέλει να βρει την αλήθεια, αυτά είναι παραμύθια. Ακριβώς. Δεν έχουμε τόσα χρόνια στη ζωή μας να αφιερώσουμε στις ματαιότητες. Και είναι πράγματι, δηλαδή αν δει κανείς και ότι αυτοί οι έρωτες ήταν έρωτες παθών, πάθους, που οδηγούσαν πάντα σε ένα κακό τέλος. Μα τι είναι ο έρωτας τελικά? Γιατί πρέπει να διευκρινιστεί και αυτός ο όρος. Βέβαια, ίσως είναι νωρίς ακόμη στη συζήτησή μας, αλλά καλό είναι σήμερα, όπως γίνονται και στις εισαγωγές των βιβλίων που επεξεργάζονται θέματα μεγάλα, στην εισαγωγή θίγονται λίγο από όλα τα θέματα και έτσι δικαιολογείται και σήμερα να διανθίσουμε κάπως την πρώτη αυτή συνομιλία για το θέμα του γάμου. Τι θα πει έρωτας? Η λέξη έρωτας βρίσκεται και στους εξορκισμούς του Μεγάλου Βασιλείου και ο ιερεύς εξορκίζει τον Σατανά, ο οποίος έχει εμπνεύσει ειδιπάθεια και έρωτα στους ανθρώπους. Για ποιον έρωτα μιλούμε? Οι λέξεις δεν είναι αρκετές. Βέβαια. Πρέπει να βρούμε το νόημα το οποίο κρύβει κάθε λέξη. Γιατί πίσω από την κάθε λέξη μπορεί να κρύβεται ο καθένας και να παίζει ό,τι παιχνίδι θέλει. Και κάθε φορά που τον ελέγχουμε να χρησιμοποιεί άλλο προσωπείο στην ίδια λέξη, άλλη μετάφραση, άλλη ερμηνεία, ώστε να μην πιάνεται. Ακριβώς.
Γι' αυτό λοιπόν ο καθένας που μιλάει για αυτά θα εξηγεί τι εννοεί. Πάντως για τον έρωτα νομίζω ότι έτσι στην ευρεία του ένα είναι καθρέφτισμα του ίδιου μας του εαυτού. Είναι σαν να ερωτευόμαστε λίγο σαν τον Άρκισο το ειδωλό μας. Αυτό εξορκίζεται από την Εκκλησία. Ακριβώς, γι' αυτό θέλω να πω ότι είναι λάθος. Ενώ η αγάπη, η αγαπητική διάθεση είναι εντελώς άλλο πράγμα. Είναι δηλαδή αγαπώ τον άλλο, μαζί αγωνιζόμαστε, θυσιάζεται ο ένας για τον άλλο. Και προφανώς αυτό δεν γίνεται με το τραλαλά. Σίγουρα. Γίνεται με πολύ αίμα και πολύ κόπο και πολύ θυσία και καθημερινό θάνατο. Και γι' αυτό και έχει πόνο νομίζω η αληθινή αγάπη. Πόνο έχει χαρά και λύπη. Έχει χαρμολύπη. Χαρμολύπη, ακριβώς. Τόσο θαυμάσιος όρος. Έτσι. Θα δοθεί ευκαιρία όμως νομίζω να πούμε περισσότερα, αλλά επειδή δεν. Πρέπει να φτάσουμε ομαλά στο σημείο αυτό, γι' αυτό ας αρκεστούμε σε αυτά τα λίγα. Συγγνώμη Πάτρι, μα λέτε τι είναι αρκετή. Έτσι, πολύ, πολύ σπουδαία, πολύ σπουδαία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ευχή του Χριστού. Μακάρι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, δόξα σύνον Θεός ημών δόξα. Πορευόμενοι εν τες οδείς αυτού, δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Τους πόνους των καρπών σου φάγεσαι. Ζωντανή εκπομπή μας, όπως ήδη θα έχετε ακούσει, και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 722-68-68, 722-88-95, 722-70-07, 722-65-14 και 722-95-52. Να μιλήσουμε και με τον επόμενο ακροατή από τηλεφώνο. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Την ευχή του Χριστού. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο, όταν ξεκινήσατε την εκπομπή σας, είπατε ότι, στα εισαγωγικά, ότι το πρώτο που έχουμε είναι να έρθουμε σε ένωση με τον εαυτό μας και μετά με τον Θεό. Αυτό δεν ξέρω αν το παρερμήνευσα εγώ, αλλά θα ήθελα λίγο να το διευκρινίσετε γιατί δεν το κατάλαβα. Και το δεύτερο είναι ότι πάλι με, όπως το ξεκινήσατε... Να πούμε πρώτα για το πρώτο. Ναι. Ποιο είναι το σημείο εκείνο που δεν έγινε σε αυτό? Ένωση με τον εαυτό μας είναι κάτι που θέλει διευκρίνηση, με την έννοια ότι πάντα λέμε ότι πρέπει να ενωθούμε με τον Θεό. Ένωση με τον εαυτό μας το εννοείται σαν αυτογνωσία? Μας φαίνεται σαν οξύμορο το σχήμα. Πολύ ωραίο λοιπόν το ερώτημα αυτό, γιατί φωτίζει μια πτυχή που έμεινε αδιευκρίνηστη. Η ένωση με τον εαυτό μας, όπως τουλάχιστον ορίζει η Εκκλησία, είναι αυτό που αναφέραμε ήδη και από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είναι ακρατώμεν πάντων των παθών. Μάλιστα. Όταν γίνουμε κύριοι του εαυτού μας, όταν κρατούμε, κυριαρχούμε τα πάθη μας, τότε σημαίνει ότι ο νους μας έχει θεραπευτεί. Μάλιστα. Μόνο τότε ο άνθρωπος που θα έχει θεραπευμένο νου, σώο νου, τότε πραγματικά είναι ενωμένος.
Τότε μόνο μπορεί να έχει ενότητα πίστεως. Και τότε μπορεί να ενωθεί και με άλλους ανθρώπους σωστά και όχι αρρωστημένα. Ναι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν η θεραπεία του εαυτού μας. Και εδώ θα δημιουργήσω εγώ ένα ερώτημα στον εαυτό μου, γιατί προκύπτει και θέλει διευκρίνηση. Εν τη αυτή περιπτώση, για να παντρευτεί κανείς, θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να γίνει τέλειος? Αυτό ήταν ακριβώς το επόμενο ερώτημά μου, γιατί έτσι όπως το βάλετε, δηλαδή οι άνθρωποι ετοιμάζονται για να παντρευτούν, αλλά με κάποια άλλη έννοια. Δηλαδή πρέπει να έχουν κάποιο κοινωνικό στάνταρ, και μετά λένε τώρα είμαι έτοιμος να παντρευτώ. Κανείς δεν ετοιμάζεται να παντρευτεί με κάποιο διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να φτιάξει τον εαυτό του για να είναι έτοιμος για κάποιον άλλο. Μάλιστα. Βασικά, ας πούμε, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, πολύ λίγοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σαν αναφορά το Θεό. Οπότε έχει δύο σκέλη το ερώτημα. Ή θα πρέπει τελικά μόνο οι άνθρωποι που έχουν, που έχουν σαν στόχο τους την αναφορά τους στο Θεό και ότι θέλουν να γίνουν τέλειοι για να μοιάσουν στο Θεό, μπορούν τελικά να έρθουν σε γάμο κοινωνία ή επιτρέπεται να έρθουν σε γάμο κοινωνία. Και είναι και άλλοι άνθρωποι από άλλες, ας πούμε, ιδεολογίες κινούμενοι, λένε ότι εγώ θέλω να γίνω καλός άνθρωπος και βλέπουν και αυτό το να γίνω καλός ή να γίνω καλύτερος και σαν μια υπέρβαση του εαυτού τους, για να χρησιμοποιήσω και τον όρο που χρησιμοποίησε η προηγούμενη ομιλήτρια. Και το βλέπουμε κάπως θεωρητικά ή ρομαντικά. Τώρα, αυτό ακριβώς, επειδή αυτό είναι κάπου ένα τέλος μιας πορείας, ποιες είναι τελικά οι προϋποθέσεις ή η ετοιμασία που πρέπει να κάνει κανείς για να πει ότι ναι, μπορώ, ας πούμε, είμαι έτοιμος για να παντρευτώ? Η ετοιμασία είναι τουλάχιστον αυτό που κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον να γνωρίζουμε πού πρέπει να φτάσουμε. Και όταν λέω αυτό που κάνουμε τώρα, δεν εννοώ μια εκπομπή μόνο, αλλά αυτό που θέσαμε επιτάπητος. Δηλαδή προέχει η σύνδεση του ανθρώπου με την Εκκλησία. Εκεί θα αρχίσει να πάρει τα καινούργια μάτια, θα αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο αλλιώτικα. Θα αποκτήσει κριτήρια, θα αποκτήσει γούστο, για να μιλήσω λίγο απλά. Οι άνθρωποι δεν έχουν γούστο να διαλέγουν ανθρώπους. Μπορεί να λένε «μου γουστάρεις και σου γουστάρω», αλλά αυτό δεν είναι γούστο. Δεν έχουν κριτήρια οι άνθρωποι. Εντυπωσιάζονται από μια επιφάνεια. Λοιπόν, στην Εκκλησία μπαίνοντας κανείς, αποκτά γούστο, κριτήρια. Το βλέπει κανείς, οι πνευματικοί το βλέπουμε αυτό συνεχώς. Οι άνθρωποι που λίγο θα γνωρίσουν την Εκκλησία, γνωρίζουν την πνευματική ζωή, δεν μπορούν πλέον να πάρουν τον πρώτο τη Χόντα ή η κοπέλα να πάρει ή το αγόρι να πάρει την πρώτη τυχούσα. Έχουν κριτήρια, ξέρουν τι γυρεύουν από το γάμο. Γυρεύουν κάποιον άνθρωπο που θα συμπορευτεί μαζί τους και θα κάνουν ένα κοινό αγώνα. Όχι λόγια και κούφια πράγματα. Λοιπόν, μια στοιχειώδης ετοιμασία είναι απαραίτητη και στοιχειώδης ετοιμασία είναι αυτή που είπαμε. Μάλιστα. Να έχει μπει κανείς στην Εκκλησία. Να έχει αρχίσει να υποψιάζεται μερικά πράγματα. Να μελετήσει τουλάχιστον το αποστολικό ανάγνωσμα και πώς η Εκκλησία το ερμηνεύει. Για να οδηγήσει κανείς ένα αυτοκίνητο πρέπει να έχει δίπλωμα. Για να οδηγήσει μηχανάκι πρέπει να έχει δίπλωμα. Για να κάνει γάμο δεν χρειάζεται τίποτα. Έτσι κατήντησε στις μέρες μας. Μάλιστα. Να προεκτείνω λίγο το ερώτημα. Ναι. Ίσως είναι πρώιμο τώρα και να έρθει στη συνέχεια πιο φυσικά όταν θα... Είπαμε ότι είναι εισαγωγή και δικαιολογούνται. Ναι. Περισσότερα πράγματα. Ναι. Όπως υπάρχουν ορισμένες, ας το πούμε, ασθένειες κληρονομικές, ναι, που βέβαια ίσως αυτό είναι πρόημο που ρωτάω, όταν δύο άνθρωποι που πρόκειται να έρθουν σε κοινωνία το ξέρουν και υπάρχουν μερικές ασθένειες που ακόμη και στον έναν όταν υπάρχουν μπορούν να μεταβιβαστούν στα παιδιά. Και αυτό το ξέρουν από πριν. Πρώτον, αν αυτά τα άτομα θα πρέπει να έρχονται σε γάμο ή όχι.
Και το δεύτερο είναι, κατ' επέκταση, μπορεί να μην υπάρχουν οργανικές ασθένειες, μπορεί όμως κάποιος να έχει ορισμένες δυσκολίες στο χαρακτήρα του. Και επειδή και ο έρωτας είναι ένα στοιχείο στη ζωή μας και μπορεί κάποιος να συναντήσει κάποιον άνθρωπο για τον οποίο να έχει να ετοιμάζεται κατά κάποιο τρόπο σωστά για το γάμο, αλλά να αισθάνεται ότι κάποια στοιχεία του δικού του χαρακτήρους έρχονται σε σύγκρουση με τα χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου για τον οποίο έχει διάκειται ερωτικός, ας πούμε, ή έχει μια έντονη συμπάθεια. Μα αυτές είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις. Του να αναγνωρίζετε, του να αναγνωρίζουν, θέλετε να πείτε, τις δυσκολίες του χαρακτήρα. Δεν κατάλαβα αυτό που είπατε. Εάν υπάρχει έλξη, υπάρχει δηλαδή αυτό το αίσθημα του ενός προς τον άλλον, της προσεγγίσεως, ναι, παρότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές, δεν υπάρχει εμπόδιο, εφόσον υπάρχει και κοινή απόφαση των ανθρώπων να διορθωθούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εάν και οι δύο έχουν πάρει αυτή την απόφαση, ζουν μέσα στην Εκκλησία και απαιτούν από τον εαυτό τους τη διόρθωση, δεν περιμένουν από τον άλλον, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Όσο για τις βιολογικές ασθένειες, αυτές είναι στα χέρια του Θεού. Μήπως και αν δεν υπάρχουν αυτές οι ασθένειες, δεν μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στο γάμο εκ των υστέρων? Είναι σίγουρα. Εάν πάμε με ανθρώπινα κριτήρια, λοιπόν, δεν θα προχωρήσουμε καθόλου. Είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι γιατροί είχαν αποκλείσει οποιαδήποτε καλή πορεία σχετικά με τους απογόνους, δηλαδή ενός ζευγαριού που είχε ιατρικές προϋποθέσεις αρνητικές. Και όμως ανεδείχθησαν παιδιά λαμπρά και υγιέστατα. Παιδιά που τα είχαν οι γιατροί για τους υπονόμους. Θέλανε να κάνουν εκτρώσεις, γεννήθηκαν υγιέστατα. Ναι, εντάξει, δεν μιλάω τώρα για τον προγεννητικό έλεγχο. Είναι πρόωρο βέβαια αυτό να το πούμε, ναι, γιατί φτάσαμε στα παιδιά ενώ δεν μιλήσαμε ακόμη, ναι, για εκείνους που ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ναι, αλλά είπαμε, είναι εισαγωγή, θα πούμε λίγο από όλα. Είπα ότι μπορεί να είναι πρόημο το ερώτημα. Εντάξει, ναι, ευχαριστώ πολύ. Την ευχή του Χριστού. Καληνύχτα. Ούτως ευλογηθήσετε άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ευλογήσε σε Κύριος εξ Υιόν, και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσας τα σημέρα στη ζωή σου. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Και ήδη σκιούς των Υιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Προσπαθήσουμε να έχουμε ίση μεταχείριση με τους παρόντας και τους ακροατάς που συνομιλούμε μέσω τηλεφώνου. Γι' αυτό να μιλήσουμε με τον επόμενο ακροατή. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ναι, με ακούτε? Σας ακούμε. Ναι. Ακούω την εκπομπή και χαίρομαι που επιτέλους ακούμε και κάποια εκπομπή που να μιλάει για θρησκεία, για αγάπη, που τόσο μας λείπει. Θα αρχίσουμε με μια πικρία. Είμαι ένας, καταρχήν είμαι γιος Παπαδοκόρη. Λοιπόν, και η μητέρα μου, ας πούμε, μου δίδαξε πολύ την αγάπη για τη θρησκεία μας και τόσα άλλα ιδανικά.
αλλά θα ξεκινήσω με μια, ας πούμε, πικρία. Είμαι υπερπολίτεχνος. Μάλιστα. Και έτυχε να ταξιδέψω χθες με το αεροπλάνο. Ναι. Φυσικά εγώ δουλεύω σε κάποια δουλειά, με τα δουλειά της Αγκαρίας, ας πούμε, αυτά πήγα, γιατί ήταν ανάγκη να ταξιδέψω. Και στο αεροδρόμιο της Ολυμπιακής, μάλλον στο, εκεί που βγάζουμε τα εισιτήρια, βρισκόμουν τέταρτος, πέμπτος και έβλεπα όλοι μισή, μισή, μισό, μισό. Εγώ είχα το πολυτέχνον και λέω, μπορώ εγώ μισό? Και λέει, όχι. Η κύριε, λέω, γιατί? Γιατί, λέει, είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή την πικρία την έχω και θα μου μείνει για πάντα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, εν παρενθέσει, δεν έχουν μισό, βέβαια, έχουν κάποια έκπτωση. Αυτό το λέω εν παρενθέσει. Πάντως και εγώ είμαι στην ίδια θέση με εσάς και εγώ πολύτεχνος είμαι, ναι, και έχω το ίδιο πρόβλημα. Ακριβώς. Τι να κάνουμε, ελπίζω να μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ναι, κάποιοι αρμόδιοι. Πάντως και να φροντίσουν. Πάντως έχω 6 μωρά παιδιά και ένιωσα πολύ αυτό όταν βλέπω. Είναι δίκαιο αυτό που αισθάνεστε, βεβαίως, βεβαίως, είναι δικαιότατο. Στο χώρο δουλειάς μου εδώ, αντί για να τραγουδάω, σιγοψέρνω. Και φυσικά όχι από ψώνιο, αλλά από αγάπη προς τη θρησκεία μας. Μάλιστα. Και πολλοί συνάδελφοι ήθελαν να με πειράξουν, μου κάνανε, ας πούμε, μερικές ερωτήσεις που δυστυχώς είναι και δικές μου ερωτήσεις και απορίες. Μάλιστα. Με την πορεία προφέρεις εδώ και λοιπά που γίνανε με τον αδελφούς μας στην Αλβανία, ναι, με ρωτήσαν, εντάξει, ωραία και καλά, τι έκανε η Εκκλησία 50 χρόνια τώρα που ήταν σε πόλεμο κατάσταση μονόπλευρα η χώρα μας και τα αδέρφια μας δεν μπορούσαμε να τα συναντήσουμε στην Αλβανία. 50 χρόνια λοιπόν που ήταν η Εκκλησία μας. Και τρεις ερωτήσεις μόνο. Το δεύτερο. Σαν που είμαστε όλοι δηλαδή. Ναι, όλοι που είμαστε. Όταν λέμε Εκκλησία είμαστε όλοι. Ακριβώς. Εκκλησία, που ήταν, ναι, ο λαός μας. Αλλά ας πούμε ο κλήρος, ας το πούμε έτσι, γιατί Εκκλησία και εγώ έχω ένα βαθμό ιεροσύνης αφού από τη στιγμή που βαπτίστηκα. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν, ναι, μικρό παιδάκι τότε, ναι, μια και το λέτε έτσι, ναι, και θυμάμαι στο ναό μας ερχόταν ο αείμνηστος Αργυροκάστρου Παντελεήμων, ναι, ναι. Ο Αργυροκάστρου, και αλήθεια θα ήταν αυτό ευχής έργων όπως έχει προταθεί και στην Ιερά Σύνοδο, ναι, ναι, να εκλεγεί και να χειροτονηθεί Μητροπολίτης Αργυροκάστρου, ναι, και ερχόταν στο ναό μας και έβγαζε πύρινους λόγους για τη Βόρειο Ήπειρο, ναι. Λοιπόν, η Εκκλησία ήταν παρούσα πάντοτε. Ναι, βέβαια, ίσως δεν είχε η φωνή της ένταση, ακριβώς, δεν είχε περάσει μέσα στα μέσα ενημερώσεως και γι' αυτό δεν τη γνωρίζουν πολλοί. Ναι. Αλλά και άλλοι πολλοί, απλώς σας αναφέρω τον αείμνηστο. Αν μιλάμε ελληνικά, ναι, είναι τα περίφημα κρυφά σχολιά. Βεβαίως, βεβαίως. Η Εκκλησία ήταν πάντοτε παρούσα. Αλλά δυστυχώς, ας πούμε, κάπου τώρα έχουν αδρανήσει, όχι όλοι βέβαια, ευτυχώς υπάρχουν και λαμπροί. Βρισκόμαστε σε κάποια υπηρεσία και επί δικτατορίας με σχολάσανε. Ούτε ένα γάλα δεν μπορούσα να πάρω. Λοιπόν. Ναι. Και λέω, πού η Εκκλησία, πού ο κλήρος, σε αυτά τα 7 χρόνια δικτατορίας που στηρίχθηκε τόσα πολλά η πατρίδα μας, την ελευθερία, αλλά πάνω απ' όλα τα στοιχειώδη προς το ζήν. Αυτή είναι η δεύτερη ερώτησή μου και η τρίτη. Κοιτάξτε, και πάλι και σε αυτό θα σας πω, ναι, ότι η Εκκλησία ήταν στα Μπουντρούμια, επισκεπτόταν στα Μπουντρούμια, αλλά δεν μπορούσε να βγει στην επιφάνεια παρά μόνο αυτό το οποίο ήθελαν οι συνταγματάρχες. Ναι. Αυτό εμφανιζότανε. Ναι, δυστυχώς. Λοιπόν, και βλέπετε σε ποιο, ναι, κύκλο φαύλο προσπαθούν να οθήσουν την Εκκλησία. Ναι. Λένε στην Εκκλησία, μην ανακατεύεσαι στην πολιτική, έρχεται η επταετία, ναι, η Εκκλησία κάνει τον αγώνα της αφανώς, έρχεται η μεταπολίτευση, γιατί δεν ανακατεύτηκε η Εκκλησία στην πολιτική, τώρα πάει η Εκκλησία να μιλήσει, γιατί ανακατεύεται η Εκκλησία στην πολιτική, δηλαδή τελικά θα ζητάμε από την Εκκλησία το λόγο όταν ανακατεύεται και δεν μας συμφέρει. Ναι. Τότε δεν συνέφερε τους συνταγματάρχες, σήμερα δεν συμφέρει μερικούς άλλους κυρίους. Ναι. Λοιπόν, βλέπετε, να μην παίζουμε το παιχνίδι λοιπόν, αυτών, ναι, που είναι έξω από την Εκκλησία και χρησιμοποιούν εμάς. Με αυτές τα καυτά ερωτήματα, ας πούμε, ναι, πολλοί συνάδελφοι θα ακούνε και εγώ βέβαια θα μπορώ, ναι, να απαντήσω. Ναι. Και μια τελευταία ερώτηση, μάλιστα, για να αυτό βέβαια. Άλλωστε η θρησκεία δεν χάνεται εδώ και 2000 χρόνια. Ο Χριστός είναι. Εμείς χανόμαστε. Έστω και αν όλος ο λαός, κλήρος και
λαϊκοί, δεν είναι κατάλληλοι για, τέλος πάντων, πολλές αμαρτίες. Ο Θεός να μας ελέγξει όλους. Ναι, ποια η τιμωρία ήταν του Πρεβέζης, που τα, με τα γνωστά που τα γνωρίζετε, και της Κεφαλονιάς, λέει, ποια η τιμωρία αυτών, ας πούμε η Αρχιεπισκοπή θα έπρεπε αυτούς τους ανθρώπους να τους αποβάλει από το σχήμα ή δεν ξέρω τι. Λοιπόν, δεν θέλω να επεκταθώ γιατί... Όχι, ξεφεύγει από το θέμα του γάμου, γιατί ως πολύτεκνος με τα θέματα αυτά βέβαια που ασχοληθήκαμε υπήρχε κάποια σχέση, γιατί και στο άλλο θέμα της Βορείου Υπήρου και της αναμίξεως των... της Εκκλησίας στην πολιτική, νομίζω είναι ένα θέμα ευρύτερο που αφορά όλους μας και όλοι ακούμε αυτές τις αιτιάσεις και πρέπει να έχουμε μια απάντηση. Σε θέματα όμως διοικήσεως της Εκκλησίας που είναι καθαρά περιορισμένες αυτής αρμοδιότητος, θα παρακαλούμε να μην συζητούνται μέσω αυτής της εκπομπής, ώστε να επιτύχουμε το σκοπό μας. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ την ευχή του Χριστού. Την ευχή του Χριστού. Πριν επανέλθουμε στους παρόντας ακροατάς του στούντιο που συμμετέχουν στη συζήτηση, να μιλήσουμε με άλλον έναν ακροατή από τηλεφώνου. Ορίστε. Ναι, Πάτερ Βασίλη, καλησπέρα, την ευχή σας. Την ευχή του Χριστού. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε πρακτικό θέμα του γάμου. Ναι. Βέβαια δεν παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή, αλλά γι' αυτό θα ήθελα... να μου πείτε αν τα ερωτήματα είναι σχετικά, γιατί ίσως να βγαίνουν και εκτός θέματος. Είπαμε, γίνεται μια εισαγωγή σήμερα, ερμηνεύσαμε τους πρώτους στίχους της προς Εφεσίους επιστολής. Το λέω και για άλλους ακροατάς που ενδεχομένως δεν άνοιξαν εξ αρχής τα ραδιόφωνά τους. Και μείναμε στο υποτασσόμενη αλλήλη σαν φόβο Χριστού. Δεν προχωρήσαμε στις ειδικές οδηγίες που δίνει προς τους μελλονύμφους ο Απόστολος Παύλος. Πέστε εσείς τα ερωτήματά σας όμως, να δούμε πώς εντάσσονται. Θα ήθελα να ρωτήσω, σας παίρνω αφορμή και κάπως τα προηγούμενα, ίσως εν μέρει έχει απαντηθεί, ναι, αλλά είναι πολύ πρακτικό. Πώς γίνεται στην πράξη τώρα η εκλογή του συζύγου, δηλαδή για πώς ένας άνθρωπος μπορεί να διαλέξει το σύζυγο, το σύντροφο της ζωής του, αν θα λέγαμε, δηλαδή πιο συγκεκριμένο το θέτω. Ατομικά θα πρέπει να το κάνω αυτό ή μήπως με τη βοήθεια κάποιου πνευματικού. Και γενικά όχι μόνο το πώς, αλλά και το πότε, σε ποια ηλικία, ή αν έχει σημασία η διαφορά ηλικίας μεταξύ των προσώπων. Μπορεί με πολλούς τρόπους να γίνει. Εγώ, Φερρυππίν, γνώρισα την πρεσβυτέρα μου μόνος μου και μετά πήγα στον πνευματικό μου και μας έδωσε την κατεύθυνση η οποία είναι για όλη μας τη ζωή.
Άλλοι γνωρίστηκαν μέσω του πνευματικού. Κανείς όμως πνευματικός δεν μπορεί να επιβάλλει ένα πρόσωπο σε κάποιον άλλον ή σε κάποιον άλλη. Απλώς μπορεί να συστήσει, να τους φέρει σε μια επικοινωνία και να συζητήσει σε αυτά που θέλουν και εκείνη την βοήθειά του. Ναι, δεν μπορούμε δηλαδή να απολυτοποιήσουμε τα πράγματα. Έχουμε γάμους που γίνανε με γνωριμία απευθείας των δύο ανθρώπων και να βάγισαν. Και γάμους που έγιναν με συνοικέσιο και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Δηλαδή συνοικέσιο, καθιερώθηκε αυτός ο όρος, με γνωριμία κάποιου τρίτου που έφερε σε επικοινωνία τα δύο πρόσωπα. Και έχουμε επίσης γάμους που έγιναν με γνωριμία άλλων και απέτυχαν και γάμους οι οποίοι έγιναν με γνωριμία απευθείας των ανθρώπων μεταξύ τους, οι οποίοι είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Ναι. Δεν μπορούμε να απολυτοποιήσουμε τα πράγματα, επαναλαμβάνω. Ναι, αυτό που προέχει είναι αυτό που είπαμε και σε κάποιο σημείο της εκπομπής, ότι ο άνθρωπος ζώντας μέσα στην Εκκλησία αποκτά γούστο, δηλαδή δυνατότητα σωστής επιλογής ανθρώπου. Και βεβαίως η χάρη του Θεού προέχει. Ίσως βέβαια απαντήσατε σαφώς στο ερώτημα που θα έθετε ακόμα πιο συγκεκριμένα, επειδή σαφώς σημαίνει ιδιαίτερα στους, σε εμάς τους νέους, κακά τα ψέματα. Πολλές φορές αισθανόμαστε πολύ, ή ξαφνικά ακόμη, μια τεράστια ερωτική έλξη σε κάποιο άλλο πρόσωπο και δεν ξέρουμε αν τελικά είναι πραγματική αγάπη και ένα, εν πάση περιπτώσει, συνέστημα το οποίο μπορεί να στηρίξει ένα γάμο για το υπόλοιπο της ζωής τους, ή αν είναι κάτι παροδικό το οποίο ίσως σε μια πρώτη επαφή, ας το πούμε έτσι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, μπορεί να σβήσει. Ναι. Δηλαδή, ίσως θα μου πείτε ότι αυτό μπορεί με τη χάρη του Θεού να το... ή, ξέρω... Αυτό το οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος σαν φυσικό... Ναι, πώς μπορεί να το ξεχωρίσει, αν είναι κάτι αγνό... Αυτό θα το καταθέσει κάτι... στην Εκκλησία. Ορίστε. Αυτό θα το καταθέσει στην Εκκλησία, λέω. Ναι. Θα το καταθέσει στην Εκκλησία. Και εκεί θα περιμένει να ακούσει το Λόγο του Θεού. Είναι δυνατόν να έχει ορίσει ο Θεός κάποιον άνθρωπο να ενωθεί με κάποιον άλλον και αυτό να μην γίνει? Να γίνει μάλλον αιτία ο πνευματικός να μην ενωθούν? Τότε δεν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού. Εάν δεν γίνει, πράγματι δεν πρέπει να γίνει. Επίσης, και ένα άλλο ερώτημα από τον Βασίλη. Εφόσον βέβαια ο πνευματικός είναι πνευματικός, πρέπει να έχει εκκλησία. Και δεν είναι αυτοσχέδιος. Ναι. Ή δεν θέλει να επιβάλλει τις απόψεις του. Αν ο πνευματικός δεν βλέπει, δεν αφήνει το Θεό να εκδηλωθεί στη σχέση των ανθρώπων και θέλει να επιβάλλει την άποψή του, όπως κάνουν και πολλοί γονείς, όχι πνευματικοί μόνο. Πολλοί γονείς τα παιδιά τους κάνουν. Τότε πλέον δυσκολεύονται τα πράγματα, αλλά και πάλι, αν οι άνθρωποι αναθέσουν τα πάντα στο Θεό, θα καμφθεί και ο πνευματικός. Δεν μπορεί να αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού. Έστω και ακουσίως, έστω και χωρίς να το θέλει, θα αναγκαστεί να πει αυτό που θέλει ο Θεός. Αρκεί να είναι οι άνθρωποι ανοιχτοί στο Θεό που θα πλησιάζουν τον πνευματικό. Ναι. Και κάτι άλλο επίσης πρακτικό, αν μπορείτε να μου απαντήσετε από την πείρα σας ή αν αυτό πολύ πιθανό είναι εντάσσεται σε αυτά που είπαμε πριν. Αν πούμε ότι δύο άνθρωποι έχουν κοινούς στόχους, κοινά ιδανικά, μάλλον πιο συγκεκριμένα, είναι μέλη της Εκκλησίας συνειδητοποιημένα, μπορεί να και θελήσουν να ενώσουν τη ζωή τους, μπορεί σε αυτό να τους εμποδίσει κάποια οικονομική δυσκολία ή ξέρω αν ας πούμε ο άντρας δεν έχει κάποια δουλειά ακόμη ή είναι φοιτητής ή είναι και μικρότερο στα χρόνια, διάφορα τέτοια. Σε αυτό μπορώ να απαντήσω αδίστακτα, διότι παντρεύτηκα 19,5 ετών και ήμουνα επί ξύλου κρεμάμενος και όχι μόνο δεν μας έλειψε τίποτε, αλλά δόξα τω Θεώ υπήρχε τέτοια επάρκεια
που δεν μπορούσε κανείς λογαριασμός να την εξασφαλίσει, όσο με, και να είχε γίνει με μαθηματική ακρίβεια. Δεν μιλάω από τα βιβλία τώρα, μιλάω από τον εαυτό μου, από αυτά που έχω δει στη ζωή μου. Και βέβαια εννοείται ότι όταν παντρευτήκατε δεν μπορεί δηλαδή κανείς να με πείσει για το αντίθετο. Και ο γέροντάς μας, ο οποίος εκοιμήθη, ήταν αγράμματος άνθρωπος, αλλά άνθρωπος του Θεού, έλεγε προχωρείτε. Έμπροσθεν σου πορεύομαι, λέει ο Θεός, και όριο μαλλιό. Τα βουνά τα κάνω παιδιάδες. Και πράγματι έγιναν. Δεν μπορεί λοιπόν καμιά λογική και κανένα επιχείρημα να με πείσει για το αντίθετο, γιατί τα είδα στη ζωή μου αυτά. Ψωμί και κρεμμύδι, όταν αποφασίσει ο άνθρωπος να φάει, αρκεί να ενωθεί με τον τρόπο που ορίζει ο Θεός με τον σύντροφό του, αυτή η απόφαση μεταφράζεται στην πραγματικότητα σε μια ζωή μέσα στη χάρη του Θεού. Και μπορεί να παίρνει απόφαση κανείς να τρώει ψωμί και κρεμμύδι, αλλά ο Θεός του δίνει τα πάντα. Χωρίς εξασφάλιση λογική και χωρίς καμία εγγύηση ανθρώπινη. Και όμως γίνανε στην πράξη αυτά. Τα λέω αυτά γιατί έχω χρέος ενώπιον του Θεού να ομολογήσω αυτή τη δωρεά. Δηλαδή, ας πούμε, όταν παντρευτήκα δεν είχατε κάποιο σαφές στήριγμα. Όχι γιατί οι γονείς μας ήταν αντίθετοι, αλλά ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Από πάσης πλευράς που ήταν δύσκολες. Βοήθησαν οι γονείς, βεβαίως, ως γονείς. Αλλά η απόφαση ήταν να προχωρήσουμε μετέωροι. Οι γονείς πάντοτε βλέπουν τα παιδιά τους, αλλά σημασία έχει η απόφαση που παίρνει κανείς. Υπάρχουν άνθρωποι θερυπίν που εξασφαλίζουν όλα τα έπιπλα, εξασφαλίζουν ένα τεράστιο σπίτι, το εξοπλίζουν μέχρι και τη οδοντογλυφίδα μέσα έχουν, και τότε αρχίζουν να σκέφτονται ότι πρόκειται να παντρευτούν. Από εκεί πρέπει να αρχίζει ο γάμος. Κριτήρια μας χρειάζονται λοιπόν, και όσο μπορούμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Άλλο ένα ερώτημα, ίσως ακόμη πιο οριακό στο θέμα του γάμου, δηλαδή τι είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει σκεφτεί ακόμα τι ακριβώς, ποιο δρόμο θα ακολουθεί στη ζωή του, και αν βέβαια αυτό το ερώτημα μπορώ να το απαντήσουμε εδώ, εννοώ δηλαδή το δρόμο της αγαμίας, δηλαδή της πλήρους αφιέρωσης στο Θεό ή του γάμου, τι είναι αυτό, εκείνο μάλλον που θα μπορέσει να τον φωτίσει σε αυτό το θέμα. Και πάλι ο Θεός θα δείξει το θέλημά του, αλλά θα το δείξει πρώτα μέσα στον άνθρωπο. Δηλαδή η ψυχή του, αυτό που θα δεχθεί ως ισχυρότερο. Και θα βοηθηθεί βέβαια από την Εκκλησία, ώστε αυτό το πόθο, είτε προς τη μια κατεύθυνση είτε προς την άλλη, να τον σιγουρέψει. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι κάποιο χάρισμα έμφυτο από εκείνη. Είναι χάρισμα του Θεού αυτό. Το πώς δηλαδή ο κάθε άνθρωπος θα βοηθηθεί στη σωτηρία του. Και ο γάμος και ο μοναχισμός είναι δύο δρόμοι που βοηθούν τον άνθρωπο να σωθεί. Μπορεί και ο μοναχός τελικά να μην σωθεί και ο έγγαμος να μην σωθεί. Και οι δύο δρόμοι έχουν διπλά αποτελέσματα. Και σωτηρία και κόλαση. Γι' αυτό με φόβο Θεού να παρακαλούμε να μας αποκαλύψει ο Θεός το θέλημά Του μέσα μας και να βεβαιωθεί αυτό και από την Εκκλησία και από την πραγματικότητα. Από αυτά που θα παρουσιάσει ο Θεός στη ζωή μας. Γιατί ο Θεός μιλάει και με τα γεγονότα της ζωής μας. Έτσι. Την ευχή του Χριστού.
Βέβαια είναι κατηλημένες οι τηλεφωνικές γραμμές όλες, περιμένουν ακροατές το τηλέφωνο, αλλά ας επανέλθουμε και μέσα στο στούντιο, όπου όπως έχουμε πει υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνομιλούν από κοντά μαζί μας και οι οποίοι έθεσαν ερωτήματα και βοήθησαν στην προώθηση της συζητήσεως αρχικά, αλλά να επανέλθουμε και πάλι. Ποιος θα ήθελε κάτι? Ορίστε. Εάν υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνώμης του οικογενειακού περιβάλλοντος και του πνευματικού, μήπως αυτό λίγο μπορείτε να μας το φωτίσετε περισσότερο, διότι κάπου εκεί ίσως έχει αφήσει ορισμένα σκοτεινά σημεία στους ακροατές? Το συνδέεται δηλαδή με το υποτασσόμενη αλλήλη σαν φόβο Χριστού. Μάλιστα. Που και είχαμε πει στο πώς δηλαδή ο άνθρωπος θα κάνει το θέλημα του Θεού και με αυτόν τον τρόπο θα έχει την καλύτερη προϋπόθεση για να ενωθεί με τον άλλον. Με τον άλλον, ναι. Στο θέμα της επιλογής του συζύγου, της συζύγου. Είπατε αν υπάρχει διάσταση του ανθρώπου με το πνευματικό του. Όχι, ή διάσταση των απόψεων του πνευματικού και των γονέων του υποψηφίου συζύγου. Ναι. Δηλαδή οι γονείς δεν αφήνουν να γίνει κάποιος, να προχωρήσει ένα αίσθημα, μια επιλογή, ενώ ο πνευματικός λέγει προχώρα. Με ποιο σκεπτικό θα το πούν αυτό οι γονείς, με ποια κριτήρια? Ίσως με κοινωνικά κριτήρια, ίσως με διάφορες άλλες προκαταλήψεις που έχουν σχετικά με την οικογένεια, με το ένα, με το άλλο. Αυτά δεν ισχύουν. Μάλιστα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει ενταχθεί στην Εκκλησία, ναι, θα πρέπει να εξετάζει και να ερευνά και να πράττει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού εκφράζεται, μάλιστα, μέσω του πνευματικού που έχει η Εκκλησία. Διότι ο πνευματικός, είπαμε, δεν έχει σκοπό να στραγγαλίσει τους ανθρώπους, μάλιστα, αλλά να χειραγωγήσει τους ανθρώπους και να ανασύρει, να τους βοηθήσει δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Μάλιστα. Οι γονείς όμως έχουν προκαταλήψει, όπως είπατε, ναι, έχουν συμφέροντα εντός εισαγωγικών, ψυχολογικά, μάλιστα, έχουν αντιλήψεις που τις κουβαλάνε και θέλουν να τις φορτώσουν στα παιδιά τους. Είχαν όνειρο, Φερυπή, να κάνουν ένα πλούσιο γάμο, γιατί έτσι τους έλεγε και σε αυτούς ο πατέρας τους. Μάλιστα. Και δεν ήρθαν τα πράγματα έτσι ευνοϊκά ώστε να κάνουν ένα πλούσιο γάμο και ονειρεύονται, λέει, μάλιστα, να κάνει ένα τέτοιο γάμο το παιδί τους. Μάλιστα. Η Εκκλησία όμως, ο Θεός, δεν επιτρέπει τα όνειρα. Και μάλιστα τα όνειρα αυτά να είναι απατηλά και να αναφέρονται σε άλλους και να αφορούν άλλους ανθρώπους. Το να ονειρεύομαι τη Βασιλεία του Θεού και να την ποθώ, επιτρέπεται. Το να ονειρεύομαι να ποθώ την τελειοποίησή μου, επιτρέπεται. Αλλά να ονειρεύομαι για άλλους δεν επιτρέπεται, παρά μόνο να ποθώ τη σωτηρία των άλλων. Μάλιστα. Και πολύ περισσότερο των παιδιών μου. Αλλά πώς θα γίνει αυτό να το ποθώ όταν δεν ποθώ τη δική μου σωτηρία? Από τη στιγμή που έχω τέτοιες αντιλήψεις, μάλιστα, που ρυθμίζονται από την κοινωνία, όπως είπατε, κοινωνικές αντιλήψεις, ναι, προκαταλήψεις κοινωνικές, είναι δυνατόν να φροντίζω για τη σωτηρία μου? Μάλιστα. Πώς μπορώ να φροντίσω για τη σωτηρία μου τη στιγμή που αδιαφορώ για το τι λέει ο Θεός και λέω ναι μεν αυτό είναι σωστό, αλλά τι θα πει ο κόσμος? Μάλιστα. Άρα εδώ ο Απόστολος Παύλος το ορίζει: «Η ανθρώπη σύρεσκον Θεού δούλος ου κανήμην». Εάν άρεσα στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Θεού. Εάν άρεσα στους ανθρώπους, δηλαδή που δεν αρέσει σε αυτούς ο Θεός. Να κάνω λίγο την τομή ακόμα. Ναι, ναι. Για να το... ναι. Είχα υπόψη μου κάποια περίπτωση, κατά την οποία και οι γονείς είχαν πνευματικό και επικαλούνται τον πνευματικό τους, και ο νεαρός είχε επίσης πνευματικό και επικαλεί τον πνευματικό του. Και κάπου δεν ξέρω αν είχαν παρασύρει τον πνευματικό τους και κάπου συμφωνούσαν, και φαίνεται ότι μια φαινομενική διάσταση πιθανών των δύο πνευματικών. Δεν ξέρω πώς παρουσιάζεται το θέμα. Σε αυτή την περίπτωση. Συμπαρεσύρε το πνευματικό. Μήπως ήταν έτσι. Δηλαδή έδειχναν οι γονείς ότι τώρα ρώτησαν το πνευματικό. Μιλάτε κάπως με συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Και αυτό δεν βοηθάει το θέμα, μάλιστα, γιατί πρέπει να το πούμε γενικότερα. Αυτό που είπατε προηγουμένως συζητιέται από εμάς. Μάλιστα. Αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως τίθεται μια ιδιαίτερη περίπτωση, μας θολώνει τα πράγματα. Τα πράγματα, γιατί σωστά,
κινδυνεύουμε να πέσουμε και σε λάθος κρίση. Να φανερώσουμε δηλαδή ότι υπάρχει διάσταση πνευματικών, που η διάσταση αυτή δεν έπρεπε να υπάρχει, ενώ δεν ξέρουμε πώς έχει μπορεί το θέμα. Και δεν αποκλείεται και να επικολλούνται οι γονείς αυτό χωρίς να είναι και ακριβές. Πολλές για να παρασύρουν το παιδί. Να, εγώ ρώτησα και δεν ξέρω. Ναι. Και είναι το μάλλον βέβαιο. Έτσι, για να δώσουν ισχύ και κύρος στην άποψή τους, λένε ότι αυτή ήταν άποψη πνευματικού. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο πνευματικός, νομίζω, του ενδιαφερόμενου, του άμεσα ενδιαφερόμενου, προηγείται. Πάνω σε αυτό, θα ήθελα να διευκρινίσουμε λιγάκι ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, γιατί νομίζω ότι και πολλοί άνθρωποι, λεγόμενοι χριστιανοί, δεν ξέρω αν ξέρουν ή ναι, αν ξέρουν μάλλον ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή, γιατί βάζουν διάφορα, ή ότι είναι το να γεννηθούν τα παιδιά ο σκοπός του γάμου, ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Δηλαδή, ο σκοπός του γάμου ποιος είναι, πώς τον ορίζει ο ίδιος ο Χριστός. Η Εκκλησία ορίζει το τι είναι ο γάμος. Ο γάμος είναι ένας δρόμος για τη σωτηρία μας, όπως είναι και ο μοναχισμός. Και λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι σοφρονόμεν και είναι πατέρας γινόμεθα. Είναι λοιπόν και η γέννηση των παιδιών ένας καρπός του γάμου. Αλλά σκοπός του ανθρώπου γενικότερα, όχι μόνο του γάμου, είναι σωτηρία του. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέει, γιατί θα μιλήσουμε και γι' αυτό το θέμα και για την τεκνογωνία, που είναι ένα φλέγον θέμα και πολλά ακούγονται, αλλά συνήθως το θέμα της τεκνογωνίας συζητιέται μεμονωμένα, άσχετα από τη σωτηρία του ανθρώπου, από την ασκητική πορεία, από τον αγώνα που ορίζει ο Θεός. Τι λέει η Εκκλησία, λέει ο ένας και ο άλλος, στην τεκνογωνία ειδικά αυτό ενδιαφέρει το άνθρωπος, να πάρει μηνύματα, συνθήματα, ναι, όχι, να προχωρήσει. Η Εκκλησία δεν συνθηματολογεί. Βοηθάει τον άνθρωπο να ανοίξει ο νους του. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και διεξοδικότερα, αν θέλει ο Θεός, στην συνέχεια των εκπομπών αυτών που είναι αφιερωμένες στο γάμο, για το θέμα της τεκνογωνίας. Είναι καρπός λοιπόν του γάμου τα παιδιά. Αλλά λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι προέχει ο της σοφροσύνης. Και σοφροσύνη τι σημαίνει? Να αυξηθεί ο νους του ανθρώπου, να γίνει ηγεμόν των παθών του, να κρατεί ο άνθρωπος στις επιθυμίες του, να άρχει του εαυτού του, να γίνει άρχον και εξουσιαστής του εαυτού του και όχι των άλλων. Όπως γινόμαστε τελικά εξουσιαστές άλλων, επειδή έχουμε έμφυτο αυτό από το Θεό. Αυτή την τάση την έχουμε έμφυτη, να εξουσιάζουμε τα πάθη μας. Αυτό, αν δεν το ασκήσουμε στον εαυτό μας, θα το ασκήσουμε οπωσδήποτε σε άλλους. Είναι αδύνατο να μείνει ανενέργητο αυτό. Και βλέπουμε τους ανθρώπους εκείνους που κατεξοχήν εξουσιάζουν τα πάθη τους, να είναι ειρηνικοί με όλους. Να μην είναι φορτικοί στους άλλους, απαιτητικοί από τους άλλους. Να μην τρέχουν τους άλλους από πίσω να τους κυνηγάνε. Λοιπόν, η σοφροσύνη είναι το πρώτο. Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο θέμα αυτό και λέει ότι η σοφροσύνη προηγείται, γιατί αυτός είναι ο σκοπός του ανθρώπου, όχι μόνο του εγγάμου αλλά και του μοναχού, να ασκήσει και να ανδρώσει το νου του. Πολλοί δε γάμοι οι οποίοι δεν απέφεραν τέκνα, εάν δεν προηγηθεί η σοφροσύνη, λέει, στην θεώρηση αυτή, θα θεωρήσουμε ότι δεν επέτυχαν το σκοπό τους. Πόσα ζευγάρια δεν αποκτούν παιδιά. Δεν τους δίδει ο Θεός παιδιά, δεν τους έδωσε, γιατί έτσι έκρινε ότι θα διευκολυνθούν στη σωτηρία τους. Και εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει σώνη και καλά παιδιά, που φαίνεται ότι τελικά αλλού είναι το πρόβλημα του ανθρώπου. Δεν είναι η ένωση, η συζυγία, η συμπόρευση, αλλά είναι κάτι άλλο. Το αφήνουμε όμως και αυτό. Σαν εισαγωγή το θέτουμε, αλλά δεν το αγγίζουμε περισσότερο. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θα θέλατε. Ορίστε. Εγώ, πατέρα Βασίλη, θα ρωτήσω το εξής. Όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάμ,
είπε ότι δεν είναι καλό για τον άνθρωπο να είναι μόνος. Ναι. Και έπλασε την Εύα. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος για να συμπληρωθεί πρέπει να παντρευτεί, πρέπει να έρθει σε γάμο για να συμπληρωθεί αυτό το κενό που υπάρχει μέσα του. Που επομένως ο Θεός ήταν ο πρώτος που είπε ότι δεν είναι καλό να είναι μόνος του άνθρωπος. Μάλιστα. Και αυτό μου έκανε εντύπωση εμένα που λέει μόνος, διότι ύστερα σκέφτηκα και ο μοναχός, τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι μόνος. Δεν είναι μόνος. Εδώ είναι που οι λέξεις θέλουν ερμηνεία μεγάλη. Γιατί έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας με τη γλώσσα. Άλλη είναι η γλώσσα του Θεού, άλλη η γλώσσα των ανθρώπων. Εμείς τη γλώσσα αυτή που είναι για ιερά τη χρησιμοποιούμε για να σκουπίζουμε τα πατώματα. Και γι' αυτό έχουμε μπερδευτεί. Κάθε λέξη λοιπόν θέλει ιδιαίτερη επεξεργασία. Αυτό που θέτεται τώρα με το ερώτημα είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα. Και αυτό μας χρεώνει τελικά. Μπορούμε να πούμε όμως τούτο, ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλό να είναι μόνος, δηλαδή δεν είναι καλό να αυτονομείται. Η αυτονόμηση και η περιχαράκωση του εγώ του τελικά χρηστεύει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει στην Εκκλησία, εν Χριστώ και σε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, πραγματοποιώντας την εντολή του Θεού, της αγάπης, η οποία πραγματοποιείται, δηλαδή η έβρεση πολλών ανθρώπων με άλλη εντολή του Θεού που λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε την γη. Όταν όμως ο Θεός είπε δεν είναι καλό να είναι μόνος ο άνθρωπος, δεν δημιούργησε άλλον έναν άντρα, αλλά δημιούργησε έναν άνθρωπο με διαφορετικά σωματικά και ψυχικά προφανώς χαρακτηριστικά. Αυτό τι σημαίνει? Και το ρωτάω αυτό διότι η Εκκλησία μας διδάσκει ότι στη μέλουσα ζωή δεν θα υπάρχει άρεν και θήλη. Μάλιστα. Οπότε είναι μόνο για αυτή τη ζωή, αυτή η σχέση. Αυτά που λέμε εμείς χαρακτηριστικά και αυτό που λέει τώρα είναι άλλο ένα θέμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν από τη σημερινή εισαγωγή πόσο έχει φορτωθεί το θέμα αυτό και πολλά, τα περισσότερα δεν τα έχουμε καν αναφέρει ονομαστικώς, όχι να τα έχουμε αναπτύξει. Επικεφαλίδες, σχεδόν επικεφαλίδες. Κάνουμε ένα πίνακα περιεχομένου. Αυτά που λέμε σήμερα διακριτικά του φύλου είναι οι δερμάτινοι χιτώνες. Δεν έχουμε πληροφορίες από την Αγία Γραφή λεπτομερείς, διότι εκείνο το οποίο ορίζει σαφώς η Αγία Γραφή είναι ότι οι άνθρωποι στον Παράδεισο δεν είχαν ανάγκη ούτε φαγητού, ούτε ποτού, ούτε ύπνου, ούτε κοπίαζαν, ούτε απέθαιναν. Δεν είχαν κανένα από τα αδιάβλητα πάθη, δηλαδή, που έχουμε εμείς λόγω της παρακοής μας. Ήταν άγγελοι. Αλλά αισθανόντουσαν μοναξιά. Δεν αισθανόταν μοναξιά, γιατί ήταν σε κοινωνία με τον Θεό. Και ο Θεός είχε ορίσει να αυξηθεί το γένος αυτό των ανθρώπων που δημιούργησε. Ο πολλαπλασιασμός των ανθρώπων δηλαδή θα γινόταν, αλλά θα γινόταν με άλλο τρόπο, όχι όπως γίνεται σήμερα. Μάλιστα. Με σπόρο, με σπέρμα. Θα γινόταν με έναν τρόπο απαθή. Και τρανή απόδειξη του ότι μπορεί να δημιουργηθεί άνθρωπος απαθός είναι η γέννηση του Χριστού. Μάλιστα. Η γέννηση του Χριστού απέδειξε ότι πράγματι ο άνθρωπος έπρεπε να μπορούσε να γεννηθεί απαθός. Με τρόπο που ο Θεός γνωρίζει. Δεν έχει καμία σχέση ο πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους όπως γίνεται σήμερα με αυτόν που είχε ορίσει αρχικά ο Θεός. Αλλά σας είπα ένα μεγάλο θέμα και τώρα εάν πούμε μόνο 2-3 λόγια χωρίς να προχωρήσουμε σύμφωνα με το αποστολικό ανάγνωσμα φοβούμαι ότι θα δημιουργήσει πολλά κενά. Πιστεύω πάντως ότι η δίψα από όλους μας είναι μεγάλη για το θέμα αυτό, να το ψηλαφίσουμε όσο μπορούμε. Υπάρχει τηλέφωνο τώρα, έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, να μην επεκταθούμε πολύ βέβαια, αλλά υποσχόμεθα να προχωρήσουμε άλλες Παρασκευές. Ορίστε! Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Πρώτα-πρώτα, συγχαρητήρια για την αποψινή σας εκπομπή. Την εκπομπή μας, να λέμε. Είναι όλων μας. Λοιπόν, συγχαρητήρια επίσης ότι παντρευτήκατε νέος και έχετε παιδιά και εύχομαι και εγώ να τα απολαύσετε και να ζήσετε για πάντα μαζί τους. Άμην, ό,τι θέλει ο Θεός. Λοιπόν, ήθελα όμως μην το θεωρήσετε, τον προτέρων σας λέω, να το θεωρήσετε αντιπαράθεση, ναι, ή υπόκληση. Ναι. Απλούστατα σκέψεις μου και μερικές ερωτήσεις ήθελα να υποβάλω. Μα θέλουμε και αντιθέσεις, δεν θέλουμε μόνο, γιατί δεν έχουμε εδώ βήμα αλάθητο. Το έχουμε πει πολλές φορές. Δεν είναι στον αέρα να υπάρχουν αντιπαράθεση. Γιατί δεν είναι αλίμονο πια να δογματίζουμε από τον αέρα. Λοιπόν, όλοι θα συνομιλούμε και θα προχωρούμε με βάση αυτό που η Εκκλησία ορίζει. Με το γάμο να πω τα εξής. Πιστεύω ότι η έλξη του φίλου είναι Θεού δώρο. Μάλιστα. Διότι αν δεν υπήρχε έλξη του φίλου, δεν θα υπήρχε τυκνογωνία. Αλλά ο Θεός όμως μας έδωσε το λόγο του για να μπορούν να είναι πνευματικοί άνθρωποι και να διατηρήσουν το θεσμό, ότι ο γάμος πιστεύω ότι είναι θεσμός του Θεού. Μάλιστα. Και δεν είναι ανθρώπινος θεσμός. Βεβαίως, βεβαίως. Ούς ο Θεός συνέζεψε. Μάλιστα. Άνθρωπος με χωριζέται. Αλήθεια. Σήμερα ο γάμος έγινε εταιρεία. Μάλιστα. Να κάνεις, δεν σου κάνω, πόσα παίρνεις, πόσα παίρνω, με ποιον πας που πάω. Μάλιστα. Και γι' αυτό τα διαζύγια έφτασαν εκεί που έφτασαν. Μάλιστα. Και ευχόμαστε να μην προχωρήσουν άλλο παραπέρα. Λοιπόν, όπως επίσης και τα παιδιά είναι ευλογία και αυτό τα απολαμβάνετε κι εσείς, όπως και εγώ τρία, δεν είμαι πολύ τυχνός, αλλά έχω τρία παιδιά. Να σας ζήσω. Και έχω και 5-6-7 εγγόνια. Ωραία. Λοιπόν, αλλά ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Μου κάνει εντύπωση ενώ είστε τόσο μελετημένος και έξυπνος και έχετε μια αποστολή καλή μπροστά σας. Αυτά τα δύο τώρα είναι εντός εισαγωγικών, γιατί βέβαια η καλοσύνη σας βλέπει έτσι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Αλλά γι' αυτό να τα αποφεύγουμε, ωραία, προχωρούμε επί της ουσίας. Προς την ουσία. Ναι. Μήπως ήταν φρόνιμο περισσότερη διδασκαλία την Αγία Γραφή από το Λόγο του Θεού? Απόψη είπατε πολλά εδάφια και αυτό είναι πολλά χουρία από τη Γραφή και αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Δηλαδή έχει πάρα πολλά να πει η Γραφή για το γάμο, για τα παιδιά κλπ. Μία ερώτησή μου είναι αυτή. Ναι. Σύντομος θα είναι. Ναι. Μια άλλη ερώτηση, η οποία δεν την βλέπω. Όχι, αυτό που είπατε είναι πολύ θετικό και το λαμβάνουμε υπόψη και αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά θα παρακαλέσουμε και εσάς και όλους όσους ακούνε να μας βοηθήσουν. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν είναι εδώ ένα αλάθητο βήμα. Επειδή τη κάνω να διαβάζω κάπου τη Γραφή. Μάλιστα. Και τη βλέπω σαν βάσιμο στην ψυχή μου. Λέω το εξής, ότι ό,τι έχετε να εισφέρετε είναι ευπρόσδεκτο. Θα σας είμαστε γνώμονες. Πάντες οι άγιοι άνθρωποι του Θεού εκκινήθησαν από το Άγιο Πνεύμα και έγραψαν. Μάλιστα. Όλοι οι προφήτοι, οι απόστολοι κλπ. Μάλιστα. Και αυτό, η περισσότερη διδασκαλία από την Αγία Γραφή. Μάλιστα. Με χωρία, ιδιαίτερα πήρα την, αυτή δεν ξέρω πώς τη βλέπετε εσείς, τη μετάφραση των 4 καθηγητών. Είναι πολύ απλή. Τέλος πάντων, εκεί να μην πούμε. Όχι, τα αφήνουμε. Ναι, ναι. Όχι, είναι σε απλή γλώσσα, θέλω να πω. Ας παίρνουμε την ερμηνεία που έχουν κάνει οι Άγιοι Πατέρες στην Αγία Γραφή. Γιατί, ωραία. Λοιπόν. Ιδίως τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο που έχει, λοιπόν, ερμηνεύσει όλη σχεδόν την Αγία Γραφή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα το ερώτημά μου. Αν περισσότερη παραπομπή στην Αγία Γραφή του Λόγου του Θεού. Μάλιστα. Ένα άλλο ερώτημα. Δεν ξέρω βέβαια, δεν το λέω σαν αντιπαράθεση. Όχι, πρωτού προχωρήσετε, για να μην το λησμονήσω, θα πείτε και το επόμενο. Στο σημείο, σε αυτό που είπατε δηλαδή, προσπαθούμε αυτό και όπως είδατε και σε αυτή την εκπομπή και σε άλλες αν έχετε ακούσει, αναφερόμαστε στους Αγίους και στην Αγία Γραφή γιατί αυτή είναι η βάση. Αλλά η εκπομπή είναι ζωντανή και δεν έχουμε τη δυνατότητα πάντοτε να έχουμε χωρία, να έχουμε βιβλία μπροστά μας. Δεν έχω το μυαλό του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, ο οποίος εκτός από την αγιότητά του είχε και ένα μοναδικό χάρισμα και αποτύπωνε τις σελίδες της Αγίας Γραφής και των Αγίων Πατέρων που μελετούσε μια φορά, τις αποτύπωνε σαν κομπιούτερ στο νου του. Καλά, αυτά είναι χαρίσματα. Καταλάβατε, οπότε εδώ μπορούμε, βέβαια χρησιμοποιούμε χωρία αυτούσια, αλλά μη μας παρεξηγήσετε, γιατί προσπαθούμε να τα φέρνουμε σε μια μετάφραση, ένα απλό λόγο όπως τα θυμάμαι. Δεν μιλάω για υπόκληση ούτε για αντιπαράθεση. Ναι. Λέω, ναι, ναι, ότι ο Άγιος Παύλος στην επιστολή του προς Κορινθίους και στην Εφησίους που προαναφέρατε προηγουμένως,
Ναι. Είχε πει πολλά για το γάμο, για τα τέκνα, για την εκπαίδευση, παιδεία και νοθησία κυρίου. Μάλιστα. Και λοιπά, και όλα αυτά. Ένας πνευματικός άνθρωπος, όταν έχει πνευματική γνώση από την Αγία Γραφή, η κατάληξη θα είναι ευημενή για αυτόν. Μάλιστα. Πολύ καλή. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα άλλο ήθελα να πω το εξής. Στην προηγούμενη Παρασκευή, είναι εντός θέματος, αλλά είναι εντός θέματος. Αναφερθήκατε, δεν ξέρω πώς το είπατε, ότι ο Κοσμάς ο Τολός ήταν προφήτης. Μάλιστα. Δεν είναι προφήτης. Τόσες προφητείες έχει γράψει. Μετά, μισό λεπτό. Σε γράμματα, ναι, αλλά προφητής, μετά προφήτης. Προφητείες. Μετά από τον Χριστό προφήτης Ουδής. Γιατί. Το προφητικό χάρισμα δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Μισό λεπτό. Το προφητικό χάρισμα. Μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες χαρίσματα έχουν είναι αμάτων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο Απόστολος Παύλος. Υπήρχε το χάρισμα της προφητείας, είναι η διδασκαλία πρώτα απ' όλα. Μισό λεπτό. Ο Απόστολος Παύλος. Επιτρέπετε αν θέλετε. Ναι, ναι. Θέλετε μου επιτρέπετε. Μάλιστα. Μου κλείνει το τηλέφωνο. Όχι, γιατί να το κλείσω. Λοιπόν, μόνο αν είναι κάτι που έχει εμπάθεια είναι εκτός θέματος. Ο Απόστολος Παύλος, ναι. Αναφέρεται καλά ότι όταν ήταν συνεπειώδη κατάσταση η πρώτη χριστιανική εκκλησία, ήταν ανάγκη τα χαρίσματα αυτά για να οικοδομηθεί η εκκλησία και να φτάσει μια πνευματική ωριμότητα. Μετά λέει στους χριστιανούς, μένει πίστης, ελπής, αγάπη. Ανωτέρα όλων τούτων είναι η αγάπη. Κατά συνέπεια, ή την προφητεία λέει θέλω συμπαύση και μετά την πάραγω των Αποστόλων σταματήσαν όλε οι προφητείες. Ολοκληρώθηκε ο κώδικας της Αγίας Γραφής από τη γέννηση μέχρι την Αποκάλυψη και εκεί σταμάτησαν όλα. Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, ένα άλλο παρακάτω. Δηλαδή, το χάρισμα το οποίο δίδει ο Θεός σε ανθρώπους να προγεινώσκουν τα μέλλοντα. Πολλά, όχι ένα. Εδώ υπάρχουν και εν ζωή άνθρωποι οι οποίοι λαμβάνουν το προορατικό χάρισμα. Και λένε πράγματα τα οποία θα γίνουν αργότερα. Πολλά χαρίσματα. Το πνεύμα του Άγιο έχει μέχρι την τελευταία καταργηθεί. Μέρα ο άνθρωπος έχει χαρίσματα και τα λαμβάνει από τον Θεό. Αλλά βεβαίως δεν μπορούμε, ίσως το λέτε αυτό επειδή ξέρετε πολλούς ιδίως φωτισμένες γυναίκες ή πλανεμένους ανθρώπους που παριστάνουν τους προφήτες. Εγώ, έτσι δεν είναι. Και σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Παράδειγμα. Αλλά εγώ μίλησα για συγκεκριμένον άνθρωπο ο οποίος ανεδείχθη από το Θεό και ανεκηρύχθη από την Εκκλησία Άγιος. Λοιπόν. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να συγκριθεί με τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Αν έλεγα για τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ναι, που για την Εκκλησία είναι άνθρωπος, βεβαίως έπρεπε να με ανακαλέσετε στην τάξη. Όχι, αλλά όχι, όχι, γιατί να μην με ανακαλέσετε στην τάξη. Όχι. Η αλήθεια πριτανεύει. Αλλά ο Άγιος Κοσμάς είναι αδιαμφισβήτητα Άγιος της Εκκλησίας. Μα, και οτιδήποτε έγραψε όχι, ή είπε. Όχι, οτιδήποτε έγραψε ή είπε δεν είναι λόγος Θεού. Δεν μιλάω για Άγιο. Μισό λεπτό ακόμα. Είπε, φέρει πίνω ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Όχι, δεν μίλησα για Άγιο. Ναι. Άγιοι θα υπάρξουν και σήμερα και γίνονται Άγιοι και σήμερα. Όχι, για την προφητεία των Αγίων. Αλλά εντοπίζω το Θεό ως προφήτης. Ναι. Και μία άλλη ακόμα για να μην. Ναι, γιατί δεν έχουμε χρόνο, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε. Γιατί ακούω το τηλέφωνο, γίνεται χαλασμό. Ναι, δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε άλλη γραμμή, γιατί έχουμε μισό λεπτό ακόμα. Μία ερώτηση ακόμα. Έχουμε φύγει ένα τέταρτο από το σκοπό μας. Ο τίτλος πρεσβύτερος επίσκοπος διάκονος, ναι, είναι γραφικός. Ναι. Με συγχωρείτε για αυτό που θα πω, ζητά εκ των προτέρων συγγνώμη. Μάλιστα. Το πατέρας, επειδή διάβασε τη γραφή, ο Χριστός λέει, πατέρα σας μην ονομάσετε επί της γης. Είσαι ο πατέρας της ουρανής. Ακούω πολλοί αδελφοί μας εκεί να επικαλούνται εσάς πατέρα. Και δεν διαμαρτυρηθήκατε. Πατέρας γραφικός δεν στέκεται. Πρεσβύτερος ναι. Πρώτο πρεσβύτερος ναι. Επίσκοπος ναι. Αλλά πατέρας. Δεν μου λέτε όλα τα ιδιώματα τα οποία έδωσε ο Θεός και τα κατέχει ο ίδιος. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να τα έχουν κατά μετοχή. Γιατί αυτό το οποίο λέτε το επικαλούνται οι Προτεστάντες, οι Ευαγγελικοί. Όχι. Δεν είναι της Εκκλησίας μας άποψη. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Λέω, άκουσα από δικό μας πνευματικό άνθρωπο της Εκκλησίας. Πατέρα σας, είπε ο Χριστός, σε κήρυγμα την Κυριακή από την Ιερά Μετρόπολη Αθηνών, αναφέρθηκε στο. Ναι, με ποια έννοια, ότι δεν μπορεί να αυτονομηθεί κανείς. Πατέρα σας μην ονομάζεται επί της γης. Συγγνώμη. Και η προσκύνησης αρμόζει μόνο στο Θεό. Και η λατρεία αρμόζει μόνο στο Θεό. Υπάρχει όμως προσκύνηση λατρευτική, υπάρχει και προσκύνηση τιμητική.
προσκύνηση λατρευτική έχουμε στην εικόνα του Χριστού, γιατί είναι Θεός ο Χριστός, προσκύνηση τιμητική έχουμε στις εικόνες των Αγίων για τη σχέση που έχουν με τον Χριστό. Λοιπόν, η ιεροσύνη δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο, είναι κάτι το οποίο πηγάζει από το Θεό και ρυθμίζεται από το Θεό και ενισχύεται από το Θεό και ενεργείται από το Θεό. Η προσφώνηση λοιπόν, Πάτερ, που λέμε προς τους ιερείς, είναι τιμητική προς το Θεό τελικά, ο οποίος είναι πατήρ πάντων ημών. Μπράβο. Έτσι. Ο Κύριος Ιησούς, όπως είπε, μη κληθείτε καθηγητέ. Τόσοι όμως είναι καθηγητέ πανεπιστημίου, καθηγητέ σχολείων. Δεν άκουσα κανέναν από τους Προτεστάντες να διαμαρτυρηθεί γιατί ονομάζονται καθηγητέ αυτοί. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Δεν έχουμε χρόνο. Θα επανέλθετε σε άλλη εκπομπή. Μπράβο. Γιατί ήδη πρέπει να ολοκληρώσουμε. Έτσι. Ναι, ναι. Να ολοκληρώσουμε όμως τώρα την ευχή του Χριστού. Εφτάσαμε στο τέλος, παρότι υπερεύουμε και πάλι το όριο της εκπομπής. Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους ακροατάς που περιμένουν στα τηλέφωνά τους και ευχόμεθα συνθεώ την ερχόμενη Παρασκευή να συνεχίσουμε το θέμα αυτό το μεγάλο του γάμου. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, ο οποίος είχε την επιμέλεια, την τεχνική της εκπομπής, τον Λέο Μπράγκο, ο οποίος ήταν στα τηλέφωνα, και επίσης ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιεροψαλτών, Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, κύριο Παναγιώτη Μαρούλη, μουσικοδιδάσκαλο και πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων, ο οποίος έψαλε τους επικαίρους ύμνους, τους ύμνους της ακολουθίας του γάμου, συνοδεία ισοκρατών μαθητών του. Την ερχόμενη Παρασκευή συνθεώ. Καληνύχτα σας. Αποκρίσεις πνευματικού καταρτισμού. Συνομιλία για την ακρίβεια της πίστεως και την προσωπική μας ζωή. Και παρουσιάζει ο πρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.